Και εκεί που λες ότι τα έχεις δει όλα, εκεί που λες ρε παιδί μου ότι φτάνει στο τέλος μια βασανιστική χρονιά, μια χρονιά που χάσαμε τον ύπνο μας, σας πρίσα τα μαλλιά μας, χαλάσαμε τα στομάχια μας, μια χρονιά που χάσαμε χρόνια ζωής, είμαι βέβαιος. Δηλαδή πόσα είναι να ζήσει ρε παιδί μου, άλλος 90 θα ζήσει, ξέρω εγώ, 87. Πόσα είναι να ζήσουμε, 60, θα ζήσουμε 55, λέω. Εκεί λοιπόν που φτάνει στο τελείωμα, γίνεται αυτό. Δεν ξέρω πώς, επειδή το μάτς τελείωσε αργά, μετά κόσμος δουλεύει, σήμερα είναι εργάσιμο κτλ. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί τι συνέβη εχθές με τα μεσονύκτια, μέσα στη νύχτα, μετά το παιχνίδι. Θα σας πληροφορήσω, ελπίζω να μην είμαι εγώ αγγελιοφόρος και να το ξέρετε ήδη, ότι 12 δελτία της ομάδας δεν είχαν ιατρική θεώρηση, δεν ήταν θεωρημένα και δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να πάει να κάνει ένσταση, να μηδενιστούμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να αφαιρεθούν και 3 βαθμοί. Άρα με λίγα λόγια, να πάει περίπατο η δεύτερη θέση, που χθες η ομάδα μέσα στο γήπεδο με την παρουσία της σχεδόν την κέρδισε. Ένα πόντο θέλουμε ακόμα στο μάτς με τον συμπολίτη την Κυριακή μέσα στην Τούμπα. Είπα καλώς ήρθατε γατό τσακαλό καταπληκτικό βετσκορχοπιπινό καψούριδες. Δεν είπα. Να το πω λοιπόν. Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους χοροχοπίπινο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες. Ελάτε, πάμε και σήμερα να κάνουμε 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Πάμε και σήμερα να συζητήσουμε. Πάμε, δεν θα ησυχάσουμε. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και τα ιατρικά δελτία δεν θεωρήθηκαν, τη δική μας υγεία θα χαλάσουμε, έτσι. Τη δική μας υγεία. Θέλω να πω ότι δεν, πραγματικά δεν ξέρω ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που έχει επιφορτιστεί με τη συγκεκριμένη δουλειά. Πραγματικά σας το λέω, δεν ξέρω, είναι γιατρός, είναι κάποιος υπάλληλος, είναι κάποιοι, αλήθεια δεν το ξέρω. Ένα πράγμα έχω να πω μόνο. Απαράδεκτο. Και είναι ό,τι πιο soft βρήκα, ό,τι πιο μη μηνύσιμο βρήκα. Γιατί μπορώ να πω και άλλα, ας πούμε, ότι τι χοντρή μαλαμπίμπιπ είναι αυτή. Δηλαδή, από ένα απλό, από ένα τόσο μικρό, τυπικό θεματάκι, τώρα τι! Να περιμένουμε και να κρεμόμαστε από το τι θα κάνει η Χάρτινη. Αυτή η οποία μια φορά καλά το πήρε το πρωτάθλημα στα χαρτιά και τώρα μπορεί να γυρίσει και να μας πει κιόλας, βλέπετε, εγώ είμαι υπεράνω και θα σας τη χαρίσω. Αυτό μπορεί να πει. Μιλάμε χωρίς στρογγυλέματα σήμερα. Κάθε μέρα μιλάμε, αλλά μικραίνουν το σύλλογο αυτοί οι ερασιτεχνισμοί. Τον μεγάλο σύλλογο που λέγεται ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τον ταλαιπωρείς έτσι. Δεν πάει καν το μυαλό μου ότι μπορεί να υπήρξε δόλος. Δεν πάει καν το μυαλό μου ότι μπορεί να έγινε επίτηδες. Δεν πάει καν το μυαλό μου ότι μπορεί να τρυπήθηκε η ομάδα από μέσα. Διότι θέλω να σας πω και το εξής. Αυτό δεν ίσχυε μόνο για το χθεσινό παιχνίδι. Όλα τα μάτς που έγιναν μέσα στον Ιούλιο, δηλαδή αν το είχε πάρει χαμπάρι ο Μαρινάκης, ο Καραπαπάς, ο Μπαρμπασάβας, ο οργανισμός Γαύρος, θα μπορούσε και αυτός να είχε κάνει μετά την ήττα στο Καραϊσκάκης ένσταση και να πάρει το μάτς στα χαρτιά. Και αν τώρα
είναι 50-50 αν θα κάνει ένσταση η ΑΕΚ, να είστε βέβαιοι ότι εκεί δεν θα ήταν 50-50. Θα το κάνανε. Θα μου πείτε, ρε Κωστή, εμείς όταν παρουσιάστηκε ευκαιρία, παράδειγμα με τον Ντουρμισάη, να πάρουμε ένα μάστα χαρτιά, το κάναμε? Όχι. Και δεν θα το κάναμε ποτέ και δεν θα το κάνουμε ποτέ, και αυτοί είμαστε και έτσι προχωράμε, και γι' αυτό είμαστε περήφανοι που μέσα στην ψυχή μας, μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο είναι μας έχουμε τα 4 γράμματα. Έτσι τα έχουμε. Αυτό μεταφέρουμε στα παιδιά μας, αυτό τους διδάξαμε και αυτό ελπίζουμε να το μεταφέρουν και στα δικά τους παιδιά. Το αν θα προλάβουμε να το δούμε αυτό δεν είμαι και πολύ βέβαιος. Γιατί πραγματικά θα μας τη χαλάσουν την υγεία μας στο τέλος. Δεν ξέρω πόσοι κοιμηθήκατε από εσάς. Εγώ δεν έχω κλείσει μάτι. Ήρθα με τον προχθεσινό ύπνο. Και δεν ήμουν στεναχωρημένος, ήμουν οργισμένος. Και δεν μου έφυγε η τσαντίλα, δεν μου έφυγε η σύγχυση, δεν μου έφυγε ο θυμός από χθες. Διότι τρώμε τις σάρκες μας όλο το χρόνο, εκεί που πραγματικά μας έστησαν σκευωρίες, εκεί που πραγματικά φτιάξαν ένα ωραίο παραμύθι για να μας γκρεμίσουν, για να μας βλάψουν. Βγαίνουμε από αυτό δυνατοί, έρχεται το ΚΑΣ, τους φαλιαρίζει στο πρόσωπο, τους ξεφτιλίζει. Η ομάδα παίρνει τα πάνω της, παίρνει 4 πονταλάκια εκεί που κανένας δεν το περίμενε, μέσα σε Καραϊσκάκη και ο ΆΚΑ. Κερδίζει τη θέση και έρχεται μετά αυτοκτονία. Από μόνοι μας δηλαδή να βγάλουμε τα μάτια μας. Ντροπή. Αυτό έχω να πω μόνο. Και όποιος ευθύνεται γι' αυτό, το ξαναλέω, είμαι καλοπροαίρετο παιδί και δεν θέλω καν να σκεφτώ ότι κάποιος επίτηδες καβατζώθηκε για να βλάψει τον ΠΑΟ και τον Ιβάν. Και πραγματικά σας λέω αυτή τη στιγμή, μιλάω, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω αν είναι δουλειά του γιατρού, αν είναι κάποιο άλλο υπαλλήλου, αν είναι μαζί, αν είναι κάποιας τέλος πάντων επιτροπής. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν με απασχολεί, δεν με νοιάζει καν, δεν με ενδιαφέρει. Σήμερα το πρωί πρέπει να ξυλωθεί αυτός, γιατί έπαιξε πάλι με τη μοίρα της ομάδας, γιατί θα είμαστε υποχρεωμένοι τώρα στον Τίγρη. Και του προσφέραμε μία υπέροχη ευκαιρία με ένα τεράστιο αυτογκόλ, με μία αυτοχειρία δική μας, του προσφέρουμε μία τεράστια ευκαιρία να δείξει και μεγαλοσύνη και να πει, βλέπετε, εγώ, να ξέρετε δηλαδή. Απαράδεκτος ο τρόπος που λειτουργεί. Δεν είναι ο κεραυνός Αχλαδινής. Δεν είναι η ένωση σερβιτόρων Μπάντεν-Μπάντεν. Δεν είναι ο σύλλογος αυτού του Βεληνικούς. Είναι ο τεράστιος οργανισμός, ο τεράστιος σύλλογος που κουβαλάει μαζί του εκατομμύρια ανθρώπους. Και έχει στο τιμόνι έναν άνθρωπο που ξοδεύει εκατομμύρια χρήματα για να μπορεί ένας να κάνει μια τέτοιου είδους παπαριά. Τέτοιου είδους. Ανεκδίγητη συμπεριφορά. Χαλάμε την υγεία μας, χαλάμε τον ύπνο μας. Θα μας αφήσετε λίγο να ησυχάσουμε φέτος? Και ξαναλέω, σε αυτή την περίπτωση τώρα δεν υπάρχει ούτε ένας που να μπορεί να πει φταίνε οι άλλοι. Ούτε ένας. Δεν θα το δεχτώ. Γιατί θα γίνουμε γραφικοί. Όταν οι άλλοι στείνουν, μας κλέβουν, ναι. Όταν οι άλλοι μας ετοιμάζουν σκευωρίες, φτιάχνουν παραμύθια και τρέχουμε στα δικαστήρια και αυτά, πρώτος είμαι να το υπερασπιστώ. Αλλά εδώ τώρα νομίζω ότι θα είναι τεράστιο λάθος να κάνουμε τα στραβά μάτια. Ξύλωμα, όποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, γιατί διακυβεύει το αύριο της ομάδας, διακυβεύεται το αύριο, το βάζει σε κίνδυνο το αύριο της ομάδας, το να μην βγει η ομάδα στο Champions League. Θα είναι τεράστιο χτύπημα και να μην βγει μετά από μια υπερπροσπάθεια, μετά από έναν πραγματικά λυσαλαίο αγώνα εναντίον της, δικαστικό, επικοινωνιακό, μηντιακό, πνευματικό, ψυχολογικό, βάλτε ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Και στο τέλος, μόνος μου να τραβάω
Το χαλάκι κάτω τα πόδια μου, μόνος μου να βάζω τα χέρια μου και να γίνομαι ειδίποδας. Να βγάζω μόνος μου τα μάτια μου. Τίποτα. Καμία επιείκεια, καμία ανοχή. Καμία. Σε αυτόν που φταίει γι' αυτό. Και εγώ το ξαναλέω, θα πάω καλοπροαίρετα, γιατί έτσι έχω μάθει να είμαι ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος, ότι αυτό δεν έγινε εσκεμμένα, ότι αυτό δεν έγινε για να υπάρχει μία καβάντζα, για να μπορεί κάποιος από μέσα, σαν δούριος ύπος, να βλάψει, να τρυπήσει, να προδώσει την ομάδα, τον πρόεδρό της και όλους αυτούς που κάναν πραγματικό αγώνα για να τελειώσει αυτή η χρονιά, για να τελειώσει σε αυτή τη θέση, έστω να σώσουμε τη δεύτερη θέση και αυτά. Τελεία. Τα είπα. Από εδώ και μετά, άμα μιλήσω, θα πω πράγματα που είναι... Δεν μπορώ να βρίσω. Δεν μου επιτρέπει. Το εσουρού δεν μου... Αλλιώς θα έλεγα αυτά που έλεγα χθες το βράδυ πέφτοντας για ύπνο, αυτά που έλεγα. Αλλά θα πάω φυλακή, άμα πω τις εκφράσεις αυτές. Τρελάθηκα πραγματικά, αλήθεια σας το λέω. Μου γυρίσαν τα μάτια. Αυτό. Τελεία. Θα ανοίξουμε γραμμές μετά, να πείτε ότι εσείς θέλετε, πάω να πω για το μάτς. Α, για να τελειώσω το θέμα. Να το τελειώσω. Γι' αυτό και γι' αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Δεν γνωρίζω μέχρι αυτή τη στιγμή τι θα κάνει. Η ΑΕΚ της δίδεται το δικαίωμα μέσα 48 ώρες να καταθέσει ένσταση. Αν το κάνει, okay, στα χαρτιά πάλι, θα δείξει αυτό που λέμε τόσο καιρό. Αν δεν το κάνει, της έχουμε δώσει μια πολύ ωραία ευκαιρία να δείξει μεγαλοσύνη, να δείξει ανωτερότητα, να είμαστε και υποχρεωμένοι απέναντι στον Τίγρη, που κοίταξε έκανε στη Μαλαμπίπη, αλλά εγώ, βλέπεις πως κυγέμαι έτσι, για ποιο λόγο να πρέπει εγώ να υποχρεωθώ σε αυτούς, για πείτε μου έναν λόγο! Ένα αγαπημένο λόγο! Γιατί πρέπει να υποχρεωθώ σε αυτούς! Γιατί! Επειδή ένας ξέχασε να πάει τα δελτία στο γιατρό! Και η ερώτησή μου είναι η εξής! Αν αυτό το πράγμα το είχε ανακαλύψει ο Γαύρος την προηγούμενη εβδομάδα ή ο Βάζελος! Και ερχόταν ο Καραπαπάς ή ο κάθε Καραπαπάς και έλεγε μετά το μάτς, μετά το διπλό στον Καρασκάκη, α, δεν έχετε δελτία! Μείον τρεις! Και μηδενισμό στο παιχνίδι! Τι θα λέγαμε! Πολύ ανθυγινή χρονιά. Να τελειώσουμε, να πάμε άδεια, γιατί θα σκάσουμε φέτος. Πραγματικά. Μου φάνηκε πενταετία η φετινή χρονιά. Και ξέρετε να αγαπάω αυτό που κάνω, ξέρετε πόσο μου αρέσει να δίνομαι σε αυτό που κάνω και πόσο γουστάρω την παρέα μας και το πρωί και το μεσημέρι. Δεν δυσανασχετώ γι' αυτό. Δυσανασχετώ με όλα αυτά που είχε αυτή η χρονιά. Και δεν μιλάω για ήττες στο ποδόσφαιρο. Είμαστε μαθημένοι και στις εύκολες και στις δύσκολες. Για όλη αυτή τη μαλαμπίπη. Με τα δικαστήρια, με τις επιτροπές, με τον Αυγενάκη, με τις μαρούπες, με τις αρκούδες, με τα έτσι, με τα αλλιώς. Με τα στημένα, με τον αντίπαλο, με τα δικαστήρια. Με όλα αυτά. Και στο τέλος τώρα, χθες που λέμε, εντάξει. Να έρχεται αυτό. Βάζω τελεία. Συγχωρέστε μου τη σύγχυση, δεν μπορώ. Δηλαδή, κρατιέμαι από χθες τη νύχτα. Πάμε στο μάτς. Η ομάδα άξιζε και να κερδίσει χθες. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που απέναντι στους βασικούς αντιπάλους μας, ας πούμε απέναντι στους δύο άλλους μεγάλους, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είμαστε ανώτεροι από τον αντίπαλό μας. Και την προηγούμενη αναμέτρηση στο Καραϊσκάκη ήμασταν καλύτεροι από τον Γαύρο και χθες ήμασταν καλύτεροι από την ΑΕΧ. Δεν καταλαβαίνω ακόμα γιατί δεν μετράει τον γκολ του Τσούμπα Ακμπομ, γιατί κάνει μια κίνηση pivot. Εγώ δεν βλέπω κάποιο φάουλ. Και άντε εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Γιατί δεν ζητάει να το δει στο VAR ο Φαντερ Κάκαλ, πώς το λένε αυτόν. Γιατί δεν ζητάει να το δει στο VAR. Σε πολλές χώρες του κόσμου, σε πολλές χώρες του κόσμου δεν θα δινόταν φάουλ αυτό που κάνει ο Τσούμπα Ακμπομ, που απλά ξεμαρκάρεται, που τζαρτζάρεται με τον αντίπαλό του, ούτε κεφαλοκλείδωμα έκανε, ούτε σκαριά στο πόδι του ρίξε,
ούτε τον τράβηξε από τη φανέλα, ούτε κουτουλίδι έριξε για να ξεμαρκαριστεί. Έκανε μια κίνηση όπως δεν κάνει κάτι παιδευτικός. Δεν είναι μπάσκετ. Δεν είναι, εκτός και αν είναι, δεν ακουμπιόμαστε λόγω κορονοϊού. Αν είναι έτσι, παιδιά, αν το ακύρωσε και αυτό, οκ. Okay. Μπες ρε Στοχ, βάλ το εκεί να τελειώνει η ιστορία. Αγωνιστικά μιλάμε πάντα. Το άλλο το θέμα, είπαμε. Μιλάμε για το μάτς τώρα. Σε λίγο θα μου πείτε ότι θέλετε ήδη να βοσβήνουν τα λαμπιόνια. Να προλάβω να πω αυτά που θέλω για τον αγώνα. Εξαιρετικός Μιχαηλίδης, μπράβο ρε παλικαράκι. Γεννημένος, παιδιά, το 2000. Σκεφτείτε λίγο που ήσασταν το 2000. Στο Millennium. Γεννημένος το 2000. Οριμότητα, μεταβίβαση, ψυχραιμία, πάθος, τρέλα στις διεκδικήσεις, σε μάτς υψηλών απαιτήσεων. Ο Τζόλης ατελείωτο τρέξιμο, κάνει ένα φοβερό σπριντ και στο τέλος έχει και δυνάμεις να κάνει αυτό το σουτ στην αντίθετη γωνία που άμα μπει μέσα θα έχει βάλει άλλη μια γκολάρα. Μπράβο στα δύο πιτσιρίκια, μπράβο και στο Μιχάη που πήγε πάρα πολύ καλά. Λίγο εκεί ένα θέμα με τα μαρκαρίσματα, λιγότερη, μάλλον περισσότερη προσοχή, γιατί μας περιμένουν στη γωνία. Και βέβαια, τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι και μάλιστα με τους τρεις του ΠΟΚ, με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, που δεν δέχεται γκολ η ομάδα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει η αλλαγή του συστήματος με τους τρεις πίσω. Παίζουν τα φρέσκα παιδιά που μπήκαν μέσα, το φρέσκο αίμα που έχει τρεξίματα, έχει αντοχές, έχει πάθος, έχει ενέργεια, έχει όρεξη. Το βλέπετε στο Μιχαηλίδη, το βλέπετε στο Τζόλι, το βλέπετε στο Μιχάη, το βλέπετε και στο Στοχ που δεν είναι νέο παιδί, είναι 30. Και όμως ήρθε και αυτός, είναι μια εσωτερική μεταγραφή, ταχαμένος. Όπως το βλέπουμε και στο Ροντρίγκο που ήταν άφαντος όλη τη χρονιά και στο Καραϊσκάκης ήταν καλός και χθες. Πολλές φορές πλαγιοκόπησε, έκανε κούρσες, έτρεξε, πάλεψε, έβγαλε σέντρες, δεν έχουμε παράπονο. Όπως παράπονο φυσικά, γιατί θέλω να είμαστε έντιμοι απέναντι σε αυτούς μας, απέναντι, να είμαι έτοιμος απέναντι σε εσάς αλλά και στους ποδοσφαιριστές, παράπονο δεν μπορούμε να έχουμε ούτε χθες από τον Πασχαλάκη, ο οποίος και στο Καραϊσκάκης και χθες έβγαλε, καλά στο Καραϊσκάκης, το ξαναλέω, θεωρώ ότι έχει στο σπάσιμο του αίτητο του Γαύρου, στο ότι νικάμε μέσα εκεί, το οφείλουμε και στην απόκριση που κάνει πάνω στη γραμμή. Που τη βγάζει πάνω από το δοκάρι. Εστικτοδός. Που εκεί το τρως και λες, εντάξει, οκ, το φαγε από τόσο κοντά και τόσο δυνατό, δεν πιάνεται, λες. Τη μαζεύει από τα δίχτυα και λες, κοίταξε, πάει. Το αίτητο. Το διατηρεί ο άλλος. Και χθες όμως, δύσκολα σουτ, και στο λάθος του Εσίτη που κάνει ο Εσίτη χθες ήταν κακός. Στις μεταβιβάσεις πάρα πολλά εύκολα λάθη, δεν έχω να πω κάτι για το πάθος του, βεβαίως χώνεται, γίνεται τσιμπούρι στον αντίπαλο να τρέξει, να κόψει, ναι βεβαίως, αλλά στις μεταβιβάσεις χθες πάρα πολλά αβίαστα και εύκολα λάθη από τον Εσίτη, δεν το έχει αυτό και χθες αρκετές φορές έδωσε πλεονέκτημα στον αντίπαλο γιατί πούλησε πολύ εύκολα την μπάλα. Σε μία από αυτές τις φάσεις τη χάνει έξω την περιοχή που είναι εκεί ο χώρος ιδιαίτερα επικίνδυνος και έρχεται ο Μάνταλος, κάνει ένα δύσκολο σουτ και το βγάζει ο Πασχαλάκης. Χθες ήταν, θύμισε και εχθές και στο Καραϊσκάκη στον περσινό Πασχαλάκη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ομάδα δεν πρέπει να δει για έναν έμπειρο μπαρουτοκαπνισμένο τερματοφύλακα για να έρθει, για να υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για τη θέση. Να έρθει για βασικός και αυτό το πράγμα να δώσει κίνητρο και στον Πασχαλάκη που το ξαναλέω χθες και πάλι ήταν αυτός που έπρεπε. Θέλω να τα λέμε όλα. Και στο κουτσάρισμα χθες ο Φερέιρα που τόσα έχουμε πει εναντίον του όταν έπρεπε, χθες το μάτς το χειρίστηκε καλά και οι αλλαγές και ο τρόπος του έχει κάτσει τώρα αυτό το σύστημα, το έχει κάτσει, βρήκε αυτό το σύστημα, το διατηρεί. Δεν ξέρω χθες αν ήταν ο Καντουρί στην εντεκάδα που είναι πιο δημιουργικός από τον Εσίτη, αν θα υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα για νίκη. Δηλαδή ο Ελκαντουρί που δεν είναι, δεν τρελαίνομαι, το ξέρετε, δεν είναι
από τις αδυναμίες μου ή από τους αγαπημένους μου, αλλά στο Καραϊσκάκης έχει και αυτός τρέξει πάρα πολύ, μοίρασε, είδε γήπεδο, πάλεψε, μόχθησε. Έχουμε πει, θα λέμε την άποψή μας πέρα από συμπάθειες και αντιπάθειες. Και αυτό το αποδείξαμε περίτρανα με τη μεγαλύτερη καψούρα που είχα και ήταν ο Μπίσεσβαρ, που φέτος τον έχουμε περάσει, τον έχω περάσει πριν ο Κορδέλα, γιατί όλη τη χρονιά είναι ένας άλλος. Είπαμε, είναι σωσίας. Χθες ο Μπίσεσβαρ πάλι τρέχει, παλεύει, μοιράζει, σουτάρει. Δεν μπορεί να γίνει ήρωας σε κάποια φάση, αλλά η μπάρα περνάει ξυστά, γλύφει το δοκάρι. Αυτός κάνει τα κουνάκι πονηρό στη φάση του γκολ του Τσούμπα Ακπομ. Θέλουμε να δούμε, μακάρι να συνήλθε και μακάρι αν μείνει τη νέα χρονιά να δούμε τον περσινό Μπίσεσβαρ. Τώρα πλέον, και το ξαναλέω, εφόσον δεν κατατεθεί η ένσταση, μη θεωρείτε ότι σκέφτονται όλοι όπως εμείς. Και εμείς το μάτς του Χαριλάου χάσαμε, υπήρχε το θέμα με τον Ντουρμισάη και ποτέ δεν μπήκαμε στη διαδικασία. Θα υπήρχε γενική κατακραυγή. Δεν θέλουμε σε χαρτί, τρώμε μόνο το σουβλάκι στη λαδόκολα. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο σε χάρτη, σε χάρτινο. Τίποτα άλλο. Ποτέ τον ποτόν. Ποτέ τον ποτόν. Μην σκέφτεστε λοιπόν ότι και οι άλλοι ενεργούν όπως εμείς. Θα το δούμε. Το τι θα γίνει. Θεωρώ ότι το βλέμμα του τρελού που σε κάποια κοντινή λήψη, σε κάποιο πλάνο, δείχνει για το πλάγιο αράουτ τον Φερέρα και το έχουν βγει τα μάτια έξω. Μου θύμισε λίγο κάτι από Μάτος, μου θύμισε, ο τρελός. Δηλαδή θεωρώ ότι πιθανόν ο Φερέρα να το ήξερε τι έχει γίνει και γι' αυτό να ήθελε τη νίκη. Γιατί με νίκη θα άνοιγε η ψαλίδα αυτή των τριών βαθμών, θα πηγαίναμε, η διαφορά θα μεγάλωνε. Απομένει το μάτς της Κυριακής 19 του μήνα, παραμονή, προφήτη Ηλία, μεγάλη χάρη του. Παίζουμε μπάλα όλοι, μήνα Ιούλιο, τέτοια εποχή, μετά από το 1959, παιδιά. Έψαχνα χθες τα τευτέρια να πούμε εκεί. Από το 59-60 έχει να παιχτεί κανονικές αγωνιστικές τώρα, έτσι, γιατί κάποιες φορές κάποιο μπαράζ, κάποιο μάτς μεμονωμένο, κάποιο, ξέρω εγώ, ένα μάτς μόνο του, συνήθως μπαράζ έπαιζαν τέτοια εποχή, κάπου εκεί στο 80-85, ναι, 82-84, αλλά συνολικά να αγωνίζεται όλη η πρώτη εθνική ή τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος, γιατί τώρα είναι τα play off και τα play out, και να έχουμε αγωνιστική πλήρη, έχει να συμβεί από το 1959. Αυτά είχα να πω εγώ. Συγχωρέστε μου λίγο την, το ύφος σήμερα, αλλά πραγματικά, πραγματικά τρελάθηκα χθες. Θα υπάρξουν κυρώσεις φυσικά για αυτούς οι οποίοι έβλαψαν την ομάδα και ένσταση να μην κάνει η αντίπαλός μας χθες, και ένσταση να μην κάνουν, το να επαφίεσαι στην ανωτερότητα του άλλου έχοντας κάνει εσύ την παπα-μπιμπιπ, έχοντας κάνει εσύ από μόνος σου την αυτοχειρία, το φιάσκο, το κάζο, δεν είναι και εγώ τι πιο ωραίο, έτσι, ο άλλος σου λέει, βλέπεις, εγώ, ναι, είδες, γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αν δεν κάνει. Αν κάνει, εντάξει. Αν κάνει, άξι της μοίρας μας. Για. Να βγούμε τι. Μην περιμένετε να βγω να κατηγορήσω. Δεν γίνεται. Το ξαναείπα. Εμείς σκεφτόμαστε έτσι. Δεν θα το κάναμε ποτέ. Το τι θα κάνουν αυτοί είναι δικό τους θέμα. Έτσι. Θυμίζω ένα αυτή που ενώ υπήρχε συμφωνία κυρίων λογοτιμητές, δεν κατεβαίνουμε
εξαρθρώνουμε αυτή την ΕΠΟ και εμείς δεν κατεβαίνουμε στον τελικό, άλλος κατέβηκε και έπαιξε. Είναι αυτοί που 0-0 μπαίνουν απ' έξω, 1-0 δεν παίζω, είμαι τρομοκρατημένος. Μου είπανε για μια φωτογραφία, μου είπανε για ένα βγαλμένο μπουφάν. Οι ίδιοι είναι. Άρα δεν μου κάνει έκπληξη. Αλλά ακόμα και αν δεν το κάνουν, το ξαναλέω, πρέπει αυτός που φταίει για αυτό να φύγει μέσα στην ημέρα, όχι άλλη μέρα. Κεφάλι, χραπ, κοφίνι, γεια σου, τέλος. Και βέβαια, όλο αυτό, πάλι τον κόσμο, άνω κάτω. Δηλαδή, φτάνουμε στο τελείωμα και λέμε, ατ, δικαιωθήκαμε εκεί στο ΚΑΣ, πήραμε μια τεράστια χαρά, μια τεράστια ηθική δικαίωση, είναι άσχετα τα δύο θέματα, φυσικά, εννοείται. Η ομάδα έδειξε ότι το διπλό μέσα του σπά στο αίτητο, πάει τώρα χθες, παίρνει ένα, εγώ πιστεύω, ένα σβηστό χ, θα μπορούσε άνετα η ομάδα να κερδίσει, και έρχεται αυτό. Καμία ανοχή, καμία επιοίκεια, φεύγει αυτός που ευθύνεται, αν είναι ένας, αν είναι πολλοί, φεύγουν όλοι, και ψάχνεις κιόλας να βρεις αν υπήρχε σε αυτό το πράγμα δόλος, αν υπήρχε σε αυτό το πράγμα πονηριά μέσα, αν υπήρχε εσκεμμένη συμπεριφορά. Θέλω εγώ να πιστεύω ότι είναι από αυλεψία. Από λάθος. Όμως αυτά σε αυτό το επίπεδο, όταν διακυβεύονται εκατομμύρια, μια θέση στα προκριματικά του Champions League και να έχουμε πάλι περιστατικό τύπου Λιάσου Λουκά, χαμένα φαξ, λάθη και τέτοια, στον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, ούτε καν. Έξαλλος εννοείται, διάβαζα τώρα το πρωί, τρελάθηκε ο. Ο Ιβάν, πραγματικά πείτε μου πώς πρέπει να νιώσεις εσύ, πώς πρέπει. Πώς πρέπει να είσαι σε πόλεμο με όλο το σύστημα, να τρώμε όλο αυτό το πόλεμο επικοινωνιακό, μηντιακό, οικονομικό, ψυχολογικό, όλο αυτό και μόνο σου να λες εδώ τα δελτία. Δεν περιγράφω άλλο. Πάω σε διάλειμμα, αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια, δεν είπα καν χορηγούς, τους ξέρετε, θα τους πω μετά. Διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε στις γραμμές. Να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Γεια σου Δωρή. Το να μείνουμε λίγο ήσυχοι, λίγο ήρεμοι μπορούμε. Να, προσπαθούμε. Ναι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Πώς να μείνουμε. Μα δεν βλέπεις, δεν είναι. Πάμε να λίγο χθες τελειώνει το μάτς και λέμε εντάξει, χι, πάμε να πάρουμε και το συμπολίτη, Κυριακή ένα ποταλάκι. Τι νίκη εγώ θέλω, έτσι και να τελειώνουμε. Έτσι. Προσωπικά το θεωρώ απίθανο να μην κάνουν ένσταση αυτοί. Έτσι, γιατί και αυτοί να μην θέλουν, θα τους πιέσουν κάποιοι άλλοι σίγουρα. Σίγουρα θα γίνει φυτευτή δουλειά από κάπου αλλού. Και τα μυαλά στο μπλέντερ. Τα δικά μας. Τι να πω. Τι να πω. Αν αναλογιστείς ότι πόσο σκόπος, πόση προσπάθεια, πόση πίεση και πόσο και αυτοί οι παίχτες τι pressing φάγανε για να φτάσει να γίνει αυτή η δουλειά. Όλος ο οργανισμός, Θοδωρή. Ή ένας, άντε να μην πω τώρα την έκφραση, να τα διαλύσει όλα. Τι να πω ρε Κώστη, ξέρω εγώ να πω. Μακάρι να ισχύει το ότι πήγαν τα κανονικά δελτία, έστω και καθυστερημένα. Αλλιώς δεν έχουμε κανένα λόγο να κοροϊδεύουμε τον συμπολίτη που τότε με τα δικά του τα δελτία έκανε ό,τι έκανε. Τι άμα. Δεν ξέρω. Ναι, άλλη περίπτωση και ναι. Το δεύτερο. Μακάρι, για να είναι να μην τυναχτούν τα μυαλά μας στον αέρα. Τόση προσπάθεια, τόση αυτά παρατήσαμε φίλους, συγγενείς, εδώ είχαμε πίσκε στο βράδυ, εγώ είχα πάρει το μάτι. Τίποτα, δεν υπάρχει. Τι λέτε ρε παιδιά, να. Πού πας, πού φεύγεις. Έχουμε τόσο καιρό να έρθουμε στο σπίτι, όχι φεύγω. Δεν είναι, φεύγω, όλοι μας. Έτσι. Λίγο ηρεμία, λίγο ψυχραιμία. Εντάξει, η ομάδα πήγε καλά εχθές, δεν ήταν όπως ήταν με τον Ολυμπιακό. Πιο κουρασμένη ίσως. Εντάξει, αυτός ο Μαωρίσιο, ο Κακομύρης, ο Μαωρίσιο, δηλαδή κάποια στιγμή είδα ότι δεν είχε τελειώσει. Δεν είχε και κάποιο να βάλει από τον πάγκο, μόνο Τσιγκάρας ήταν στα χαφ. Πώς θα γίνει. Πάρα πολύ τραυματισμοί, παιδιά. Έξω Βιερίνια, έξω Κρέσπο, έξω Ζαμπά, έξω Αουγκούστο, έξω Μίσιτς, έξω Πέλκας, έξω. Δηλαδή λείπουν, ο Ίγκασον δοκιμάζει και νιώθει ενοχλήσεις. Δηλαδή 7-8 βασικοί,
Αν σας έδειχνα αυτή την εντεκάδα πριν από ένα μήνα, δεν θα μου λέγατε ρε εσύ, ποιος είναι αυτός ο πιτσιρικ με το 68. Ναι, ο Τζόλης. Το θέμα είναι, Κωστή μου, ότι... Ή ο Μιχαηλίδης, ή ο Μιχάη, ναι, ή ο Στόχ, ναι. Αν κάνουν ένσταση αυτή μια κλωτσιά και φύγαν όλα, δρόμο, αν δεν κάνουν ένσταση αυτή πρέπει να υποχρεώνεις και να τους λες μπράβο ρε, για το μεγαλείο της ΑΕΚ, δηλαδή... Έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς. Με αυτή την ιστορία, να σου πω κάτι, έτσι κι αλλιώς με αυτή την ιστορία υπάρχει αναστάτωση. Θα κάνουν, οκ, δεν θα κάνουν. Τον Βλάκα, τον Ανίκανο, να τον στείλει σπίτι του, Κωστή μου. Αυτά. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ας λέμε, θα είναι καλή ημέρα. Για μένα πρέπει να ξυλώσει κατευθείαν τον γιατρό. Και ο κύριος Καρυπίδης τι θέση έχει εκεί πέρα. Ναι. Και αυτός. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η δική του αρμοδιότητα, αν είναι αυτόν, βεβαίως. Αν είναι του γιατρού, ο γιατρός. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ο κύριος Καρυπίδης. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι. Να αν είναι. Το ακουστούμε για να κυκλοφορεί. Το ξαναλέω. Και κατευθείαν μήνυση για διαφυγόντα κέρδη. Αλήθεια και δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Αν είναι αρμοδιότητα του γιατρού ή του Καρυπίδη ή και των δύο. Δεν το γνωρίζω. Έτσι. Αυτός που φταίει. Πρέπει από μόνος του, από μόνος του. Εσύ η θέση του Καρυπίδη στον πάγκο της ομάδος τι είναι. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν, έχει αυτό, αν η αρμοδιότητά του έχει να κάνει με τα ιατρικά δελτία. Δεν ξέρω αν, έχει, αν είναι αυτό μέσα. Αν είναι, βεβαίως. Ούτε καν, ούτε κουβέντα. Αυτό το πράγμα, όχι με τα δελτία, έχει ξαναγίνει πριν πολλά χρόνια που ξεχάσαν τις φανέλες. Σε αγώνα που παίζαμε με τον Όφη. Με τον Όφη. Και παίξαμε με μονοτικές ταινίες επάνω στα ονόματα. Ακριβώς. Και αυτοκόλλητο, αυτοκόλλητο επάνω στο σήμα του Όφη. Δεν μπορεί να λέγεσαι μεγάλη ομάδα και να κάνεις τέτοιες παπαριές. Απαράδεκτο, φίλε. Ξύλωμα, με μια κουβέντα. Κατευθείαν, ξύλωμα. Και μετά πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον αντίπαλό μας. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια. Μιλάμε για εκατομμύρια. Δεν είναι χαζοί αυτοί να μην κάνουν ένσταση για να πάρουν τον αγώνα. Ναι. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, να ξέρεις. Δηλαδή, πιστεύω θα την κάνουν, γιατί είναι πακέτο, Κώστα μου. Είναι χρήμα. Ναι. Παίζοντας τους ομίλους, υπάρχει περίπτωση να προκληθεί από τη διαφημίση. Αν το πρώτο παιχνίδι παίχνει μέσα στην, γίνει στην Αθήνα, έχουν περισσότερα κέρδη ναι. από τις διαφημίσεις και τα λοιπά. Να απαντήσω, συγγνώμη λίγο. Να πω κάτι στον Αντώνη, γιατί έχει στείλει τρία μηνύματα ήδη. Μη στέλνεις άλλα. Να, θα σου απαντήσω. Είναι μηδενισμός σε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή το χθεσινό Χ ακυρώνεται. Το ξέρω. Το και χάνει και μείον τρεις βαθμούς. Άρα πάει περίπατο η θέση η δεύτερη. Όχι μόνο η θέση. Τα παιδιά αυτά που δώσαν στους δύο αγώνες αυτούς. Τα πάντα για να προχωρήσουν και να πιάσουν τη δεύτερη θέση. Ναι. Ξύλωσε τους όλους και φέρε ξένους. Μόνο με ξένους θα προχωρήσουμε. Διότι οι ξένοι είναι επαγγελματίες. Η δική μας είναι και με κατάφυγε. Το στεναχώριο που έχουμε πέρα σήμερα όλοι είναι το κάτι άλλο ρε παιδιά να πούμε. Μα εκεί που άνοιξε πάλι το μυαλό μας, πήραμε ανάσα με το ΚΑΣ. Με την ηθική δικαίωση, με το διπλό στο Καραϊσκάκη, με το σπάσιμο στο Αίτητο, με την ομάδα που επέστρεψε με πάλι καλά. Δηλαδή πραγματικά δεν θα ησυχάσουμε φέτος. Θα είμαστε στα κόκκινα τελείως, θα μας πεθάνετε ας πούμε. Δεν πιστεύω η ΑΕΚ να μην κάνει ιδιαίτερα παιδιά. Μιλάμε είναι χοντρά τα λεφτά. Χοντρά τα λεφτά. Δεν το ξέρω. Εκατομμύρια μιλάμε τώρα παίζονται. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά και να μην κάνει, πρόσεξε, και να μην κάνει, το έχει ο Τίγρης και το κρατάει και στο λέει ότι ξέρεις κάτι, είδες εγώ έτσι, για ποιο λόγο να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να χρωστάω χάρη στον Τίγρη, γιατί ξεκάθαρο έτσι, άμα δεν το κάνει θα το κάνει φυσικά, ναι θα πει ότι εμείς στα χαρτιά και τέτοια, ενώ ξέρουμε τι έκαναν πριν δύο χρόνια, να δέχεται η ομάδα τέτοια, επικοινωνιακά αυτή, επικοινωνιακά αυτοί θα το εκμεταλλευτούν στο έπακρο. Έτσι. Άρα έτσι κι αλλιώς υπάρχει χασούρα. Ό,τι και να γίνει. Με βλάπτει αυτό. Σαν οργανισμό, σαν ομάδα, με στενοχωρεί, με εξοργίζει, με. Άστο. Ό,τι και να γίνει. Έγινε, Γιώργο.
Γεια. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κάθε μέρα ισχύει αυτό. Κάθε μέρα. Για όλα. Για όλα. Ναι. Καλημέρα. Γεια σου Άκη. Εχθές το βράδυ σ' άκουγα στο... Εγώ βγήκα πριν σκάσει το θέμα. Το ξέρω. Γι' αυτό, και γι' αυτό το είπα. Με το που έκλεισα... Ενώ πόση ώρα έλεγες ωραία πράγματα έτσι, σε χαιρόμουν. Πρώτα σοβαρά σου μιλάω. Ναι. Μετά τον αγώνα, μετά την κούραση, μια μετά παρά... την ταλαιπωρία, ναι, από όλη την ημέρα. Ναι. Περιμέναμε αυτό το μάτς. Ναι. Και τέλος, να πω κάτι. Ίσως ο κόσμος να μην γνωρίζει. Ναι. Γιατί έχω κάνει και σε ομάδα, αριστεχνική, πρόσεξε. Αν πάρει τα δελτία και τα δύο διαιτητής, απαγορεύει και δεν είναι σφραγισμένα, απαγορεύει να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ναι. Αυτό είναι νόμος, να ξέρετε. Απλά ναι, σας το λέω, τι ξέρω. Έβαλε και ένα μήνυμα τώρα στον τοίχο μας. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει παιχνίδι. Είναι, ναι, υπεύθυνος ο διαιτητής και ο... Να το διαβάσω λίγο, Άκη, ένα λεπτό. Λοιπόν, ναι, ναι, ο Γιώργος, ναι, ναι, ο Γιώργος Χουρ λέει, προς ενημέρωση. Χουρ. Ο έλεγχος των δελτίων υγείας είναι αρμοδιότητα, ναι, του διαιτητή και μόνο. Ναι. Καμία αθλητική αναμέτρηση δεν ξεκινάει αν δεν υπάρχουν έγκυρα δελτία υγείας, είτε συμφωνούν τα δύο σωματεία είτε όχι. Χθες από τη στιγμή που ο διαιτητής ξεκίνησε την αναμέτρηση, σημαίνει ότι τα δελτία με κάποιον τρόπο θεωρήθηκαν. Κανένας δεν μπορεί να κάνει ένσταση από τη στιγμή που ο διαιτητής έδωσε το OK, τον ποπό του να χτυπάνε κάτω. Λέτε να έπεσε την καριέρα του ο χθεσινός διαιτητής με ένα τέτοιο θέμα? Αν ένας ποδοσφαιριστής πάθαινε καρδιακό επεισόδιο όπως έχουν γίνει στο παρελθόν, ποιον θα κυνηγούσαν, λέει, και συνεχίζω. Ναι, δεν, κάποιοι δεν τώρα. Στη φωτιά, δηλαδή, αυτό, ναι, το ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι τώρα για να γεμίσουν τις φυλάδες τους βρήκαν θέμα, ναι, να ασχοληθούν και να δημιουργήσουν τώρα στο φύλλο αγώνα οι αρχηγοί που γράφουν ότι. Πω, να τελειώσω λίγο, και... Άκη. Ναι, ναι. Μισό δευτερόλεπτο. Μισό δευτερόλεπτο. Ναι, στο, ναι, φύλλο, ναι, αγώνα, ναι, οι αρχηγοί υπογράφουν ότι έλαβαν γνώση ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος δελτίων υγείας. Σε κάποιες ομοσπονδίες υπογράφει μόνο ο διαιτητής, λέει ο Γιώργος. Ναι, μην τρελαίνεις, τελείωσες. Τελείωσα, ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει. Μην τρελαίνεστε όλοι. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα να ξεκίνησε το παιχνίδι χωρίς να είναι, γιατί όλοι μαζί θα την πληρώσουν την ύφη. Καταρχήν, ο γιατρός, ο πρώην γιατρός, έφυγε λίγες μέρες πριν. Πότε ακριβώς δεν θυμάμαι. Γιατί αλλάξαμε γιατρό, να ξέρετε. Τώρα, πάλι. Ναι. Ναι. Ο καινούργιος που ήρθε, έπρεπε να, η πρώτη δουλειά που θα κάνει να δει αυτά τα πράγματα. Ναι. Άκη, να διευκρινίσουμε κάτι. Ότι αυτό το θέμα φυσικά χθες διέρευσε από την πλευρά της ΑΕΚ, έτσι. Η οποία ΑΕΚ... Όχι. Όχι από τις πλευρά της ΑΕΚ. Από την πλευρά... Από το Διαμαντόπουλο τον παρατηρητή. Ναι, από την... Ο Διαμαντόπουλος τους κάλεσε και τον... Γιατί ναι, και, όχι. Εννοώ, στα ΜΜΕ, ναι, αυτό το πράγμα, ναι, βγήκε εντάξει, από την ΑΕΚ, η οποία τώρα κρατάει στα χέρια της κάτι και ό,τι και να κάνει, έτσι, δηλαδή χθες τη νύχτα... Αυτό που περνούσε είναι ότι μάλλον δεν σκοπεύουμε να κάνουμε, αλλά να ξέρετε ότι δεν είστε εδώ, έχετε θέμα και εμείς βλέπετε ότι αυτό στην περιραίωσα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Όσο θες, λίγο, όσο θες, δεν μιλάω άλλο. Ένα λεπτό. Όχι, δεν είναι, μ' αρέσει που τα λες. Ναι, ναι, τα διευκρινίζω γιατί μου έρχονται, άμα δεν τα πω τη στιγμή εκείνη θα τα ξεχάσω μετά και είναι σημαντικές. Ξέρω, και εγώ έτσι, ναι, ακριβώς. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, το γνώριζε και ο Σαββίδης, το γνώριζε και ο Μλισανίδης χθες και συμφώνησαν να έρθουν τα δελτία, πρόσεξε, αλλιώς ο αγώνας μπορεί να γινόταν σήμερα ή άλλη μέρα. Αυτό το ξέρει μόνο ο Σαββίδης και ο Μελισανίδης, δεν γίνεται να το ξέρουμε εμείς. Ναι, όχι. Το ήξερε ο Καρυπίδης και αν δεν ήταν τα δελτία δεν θα ξέρω, υπάρχουν υπογραφή. Δεν το ξέρω. Δεν θα συνέχιζε το παιχνίδι. Είναι, ναι, απλά τα πράγματα. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Απλώς έγινε όλος αυτός ο ντόρος, τώρα θα μάθουμε την αλήθεια σήμερα. Βάζω το χέρι. Μα μου. Ήδη έχει γίνει ζημιά, ρε παιδί, πώς το λένε. Ήδη, ναι, έχει, εντάξει, γίνει. Ό,τι και δεν να γίνει. Υποχρεωμένοι. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτούς εδώ πέρα. Αυτή τη ζημιά την κάναμε πριν 2 χρόνια. Αυτό δεν αλλάζει. Τελείωσε. Αυτό δεν αλλάζει. Τίποτα. Αυτό δεν σβήνει. Εγώ χάρη, αυτό δεν σβήνει, φίλε. Ξαναλέω. Αν νομίζουν ότι τώρα έτσι δεν με νοιάζει. Ας κάνουν έσταση. Το κλεμμένο δεν αλλάζει. Δεν πάμε να σβήσουμε παλιές αμαρτίες. Αυτό που δεν έκανε ο ΠΑΟΚ στους διπλανούς. Θα το κάνουμε. Σκά, δεν το κάνουμε. Ούτε το κάναμε, ούτε θα το κάνουμε ποτέ. Μπράβο. Έγινε, Άκη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε εδώ. 23-10-287-888. Όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα, γράφετε FM, αφήνετε κενό.
Και το στέλνετε στο 54-222 Σιρή. Χωρίστε λίγο τη φωνή, είναι. Εντάξει, μας είχε καταλήψει. Μας βγαίνουμε σαν βραχνοκοκόρια. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, Χριστάρα μου. Έλα. Εντάξει, αυτοί έχουν βαλθεί να μας πετάνουν, φίλε. Έχουν ασπρίσει μέχρι και τρίχες από τα δίπλωμα. Ακριβώς, φίλε. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δεν μπορούμε να τις δούμε, αλλά υποψιαζόμαστε. Όχι, εγώ μπορώ να τις δω ακόμη, δόξα τω Θεώ. Για τις, εννοώ, για την πλάτη δεν λες εσύ. Κατάλαβα, για την πλάτη, αυτό λέω. Για την πλάτη, μόνο με καθρέφτη, με καθρέφτη, με την πλάτη, ναι. Όσοι έχουν τρίγες στην πλάτη, λέω, ναι. Κωστή. Έλα ρε φίλε. Εγώ έχω δύο απορίες. Ωραία. Πρώτον, είναι γνωστό ότι αυτό εδώ το πράγμα έγινε γνωστό στην ομάδα, στις ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα. Του έπιασε ο τέταρτος, του είπε ναι, ναι. Και αυτό ναι. Και μάλιστα το σημείωσε και στο φίλο ο γόνος. Άρα νομίζω ότι αυτό που έγραψε ο φίλος δεν ισχύει. Μπορεί να ξεκινήσει και από εκεί και πέρα μετά να κάνουν ένσταση. Γιατί εδώ τώρα κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εγώ ξέρω από αυτό που κάνουμε ας πούμε στην ομάδα Πόλος, τα παιδιά που πηγαίνουμε. Ναι. Όταν είναι να γίνει, πηγαίνουν μαζικά τα παιδιά, κλείνουν ένα ραντεβού με τον γιατρό, τους εξετάζει, κατά κύριο λόγο καρδιολόγος, παθολόγος κτλ. Και μετά θεωρούνται τα δελτία, τα οποία βέβαια για ομάδες τύπου ΠΑΟΚ αυτά είναι της πλάκας, έτσι, μπορούν να είναι σε 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Και ναι. Μετά από εκεί και πέρα βέβαια αυτό έχουν μια ημερομηνία λήξης. Δεν ξέρω αν κάποιος που είναι τόσο βολεμένος στο ΠΑΟΚ πίστεψε ότι αφού επεκτάθηκε η σεζόν μετά τις 36, ότι αυτό θα γινόταν αυτόματα. Ναι. Αλλά έχω την απορία. Γιατί μόνο 12 δελτία. Χθες ο ΠΑΟΚ είχε 19 ποδοσφαιριστές. Οι άλλοι δηλαδή ανανεώθηκαν. Δεν το ξέρω. Άρα, αλήθεια σου λέω, μπορεί να συμβαίνουν. Δεν γνωρίζω. Ή ανανεώθηκαν ναι. όλων και ξέχασε κάποιος να πάρει... Αυτά. Ναι. Όλη τη ομάδα και ξέχασε να πάρει τα 12. Δεν ξέρω. Χριστό, αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Δηλαδή δεν έχει λογική να είναι ανανεωμένα τα 7, ναι. τα 10 ξέρω εγώ και να μην είναι τα υπόλοιπα, γιατί αυτό υποτίθεται ότι ισχύει μέχρι 36. Τώρα, το ερώτημα είναι ένα, Χριστό. Αφού το ξέρανε από πριν, υπήρξε διαβεβαίωση μεταξύ ανδρών ότι ακούστε, τώρα πριν το αποτέλεσμα, γιατί... Δεν ξέρω αν υπήρξε διαβεβαίωση, το σίγουρο είναι όμως ότι δεν το διέρεσαν πριν τον αγώνα. Ακριβώς. Το άφησαν να δούνε, διότι αν έχαναν... Ή αν ερχόταν ισοπαλία, ωραία το αφήνουμε διαρρεύσει έτσι. Γιατί πιθανόν αν κέρδιζαν αυτοί. Αν κέρδιζαν και θα λέγανε Κωστίπου. Ναι, ότι... Έλα, εμείς να έγινε και αυτό, αλλά ακριβώς, το αφήσαμε. Και το αφήσαμε. Τώρα, δεν ξέρω αν σε επίπεδο ανδρών, και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι αυτό μεταξύ των γυμναστών, ούτε μεταξύ των φροντιστών που φέρνουν τις φανέλες και τα νερά. Έτσι. Αν μεταξύ ανδρών υπήρξε αυτή η κουβέντα και υπήρξε διαβεβαίωση ότι ακούστε, εδώ μπαίνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε αλλού. Δεν θα τα κάνουμε ή αυτά που είχαν γίνει παλιά δεν θα γίνουν. Πάμε να παίξουμε το μάτς. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά το ότι ο Ιβάν ήταν πραγματικά εχθές τη νύχτα έξαλλος. Δεν θα είναι έξαλλος, δεν σηκωστεί που άκα κάνουμε και, τώρα. Και δεν μεταφέρω, δε μεταφέρω καμία δική μου πληροφορία. Το διαβάζω παντού έτσι, μην νομίζετε ότι... Διακυδεύονται δεκάδες εκατομμύρια... Από ανθρώπους οι οποίοι είναι, δηλαδή η λέξη ανίκανη είναι όχι ανίκανη. Όχι, όχι, η λέξη ερασιτεχνισμός νομίζω ότι προσβάλλει όλους αυτούς τους. Στα τελευταία ερασιτεχνικά σωματεία δεν γίνεται. Αυτούς τους μικρούς εργάτες που το πρωί μπορεί να είναι μανάβιδες ή ψαράδες, ξέρω εγώ, ή ταλικέριδες και ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τους προσβάλλει ο όρος ερασιτεχνισμός. Αυτό ακριβώς. Έτσι, αυτό έχω να πω εγώ. Επειδή ο γιατρός, ο αγαπητός, έχει κάνει κάτι εγκλήματα φέτος, ο οποίος είναι μετά την αλλαγή του Παπακώστα. Και έχει βάλει την ομάδα να χάσει περιουσιακά τη στοιχεία, να κινδυνεύει κτλ. Δεν ξέρω αν είναι αυτός. Δεν ξέρω αν είναι αυτός. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν είναι υπεύθυνος και ο γιατρός. Όχι, επειδή μου είπαν πριν ότι άλλαξε, λέει ο γιατρός που ήταν μετά τον Παπακώστα και είχε έρθει άλλος. Όχι, άλλαξε. Εσύ, 20, άλλαξε ο γιατρός τον Ιανουάριο. Άλλαξε ο γιατρός που έφυγε ο Παπακώστα. Μου ήρθαν και δύο ακόμα μηνύματα. Έτσι, που λένε ότι πριν από λίγες μέρες ξανά άλλαξε ο γιατρός, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που είπε. Άξι, άμα τα παιδιά. Άλλαξε ο γιατρός, δεν το γνωρίζω. Σημαίνει ότι είμαστε παιδιά, παντοπολείο, φίλε. Αν ήξερα το όνομα του υπεύθυνου, σας λέω ότι 1500% θα έλεγα το ονοματεπώνυμό του στον αέρα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν το ξέρουμε. Αύριο ή μέσα στην ημέρα ή μέχρι το μεσημέρι, πιθανόν να το ξέρουμε και θα το πούμε. Να μην κατηγορούμε άδικα. Αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι ότι η ομάδα μας για μια ακόμη φορά βγήκε πολλαπλά χαμένη. Και κάτι τελευταίο εγώ θα πω, άντε εσύ τώρα εσύ ρε Κωστή μου, πες αυτόν τον άνθρωπο τον Αμπέλ Φερέιρα που τον είδες με χθες με το γουρλωμένο βλέμμα, ότι ρε φίλε απέτυχες φέτος, πες του το εσύ,
ναι, που εχθές είχε τραυματίες και στον πάγκο ποδοσφαιριστές αξίας 25 εκατομμυρίων. Ναι, Ίγκασον εκτός, ο Αντρέ ανέτοιμος. 25 εκατομμυρίων, άμα βάλεις. Ο Κρέσπο 10. Ανέτοιμος. Ναι, εντάξει. Μίσιτς, Ζαμπά, Αουγκούστο, Βέρμπλουμ, μιλάμε για 25 Πέλκας εκατομμύρια και πάνω. Πέλκας. Ναι. Αγκούστο, είπε σε αυτήν την εποχή. Ναι, ότι φίλε, εσύ αυτή τη χρονιά που ήρθε εδώ και σε ρίξαμε τα βαθιά από το καλοκαίρι και έχει περάσει η ομάδα όλα αυτά εδώ που έχει περάσει από το καλοκαίρι, ότι απέτυχε. Για να το πω και εγώ, παιδί μου. Η απόφαση για εκεί έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά τώρα πρόσεξε πώς και αυτό έρχεται τώρα να σε αποδιοργανώσει πλήρως. Να σου δημιουργήσει αναμπουμπούλα και φασαρία. Τώρα, αυτό που γράφει ο Γιάννης από την Άωσα, φίλε, πραγματικά μου είναι τόσο αδιάφορο τι θα πει ο κάθε ένας, ο συμπολίτης ή ο χάρτινος. Πραγματικά δεν με νοιάζει καν, φίλε. Ο συμπολίτης σώθηκε πριν από... Λέει ποιος τους ακούει, ποιος την ακούσω, την ακούσω. Σε παρακαλώ, φίλε. Εμάς μας ενδιαφέρει το δικό μας το χάλι. Σε παρακαλώ. Ελπίζω, Κωστή μου, για αυτό το τελευταίο να είναι... Το χερασάκι. Επιτέλους, δηλαδή αυτό το μπιμπημένο το 2020. Να μας αφήσει, ρε φίλε, να πάρουμε μια ανάσα, τι να πω. Όπως μου γράψε κάποια κοπέλα προχθές στον τοίχο, τζάμπα τα λεφτά που δώσαμε, λέει, στα αγούρια στην αρχή του έτος. Κάτι ρόδια, κάτι μεταλλικά, κάτι πέταλα, κάτι τέτοια. Έγινε, Χριστάρα μου. Έγινε. Παιδιά, εντάξει, ψύχρεμοι είμαστε, Κωστή μου, μην ανησυχίζετε. Δεν γίνεται να με συγχυζόμαστε, παιδιά. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ είμαι ψόφιος. Και πρώτος, για χαβαλέ, για τραγούδι, για μιμήσεις, για ατάκες, για. Σήμερα σκόπευα να καθίσω και να γράψω μια γιαγιά, να έχω μια γιαγιά έτοιμη για την Δευτέρα. Γιαγιά medium, που ξέρετε, η παλή που είναι το ηχητικό μας, που είναι τα σκετσάκια που κάνουμε. Πείτε μου εσείς τώρα, πείτε μου. Έπεσαν εδώ, πάμε εδώ, δεν σας προλαβαίνω. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς στο στρατό. Έλα. Λοιπόν, αυτός, φίλε, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλη αυτή τη διαδικασία, πρέπει να βγει μόνος του να πει ότι εγώ είμαι ο Μαλμπίμπι που έκανα τη Μαλμπίμπι. Παρέτηση και όχι απόλυση. Ναι, και θα πρέπει να πάει να δουλέψει σε προποτζίδικο, φίλε, σε όλη του τη ζωή για να υπογράφει δελτία. Δεν νομίζω ότι θα τον εμπιστευτεί ο προποτζής. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο, το είπε και ο προηγούμενος φίλος πριν. Γιατί είναι 12 τον αριθμό τα δελτία? Γιατί όχι 11, γιατί όχι 20, γιατί όχι 18. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν έχω απάντηση. 6, γιατί είναι 12. Το λέω ευθαρσώς, δεν ξέρω καθόλου. Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που τελειώνει το συμβόλαιό τους δεν είναι 12. Είναι 3. Μια στιγμή. Έχει να κάνει με αυτούς που τελειώνει το συμβόλαιό τους. Το πιο πιθανό. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Στρατό, είναι ιατρικά δελτία, όχι τα δελτία των ποδοσφαιριστών. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι στην ομάδα, φαντάζομαι ότι για να συνεχίσει να είναι στην ομάδα και να ισχύει η ασφάλειά του, θα πρέπει να περάσει και από δελτία. Να έχει την ιατρική του ασφάλιση. Ναι. Δεν ξέρω. Λες δηλαδή ότι αυτοί οι 12 είναι που τελείωναν τα συμβόλαιά του 36. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Δεν στέκει το νούμερο. Ναι, ακριβώς. Το 12, δηλαδή είναι ο Βιερίνια, είναι ο Μαουρίσιο, δύο. Ο Άτο, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι, που είναι οι πολίτες πλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν βγαίνει το νούμερο. Εκτός κι αν βάζουμε και τους πιτσιρικάδες μέσα, δεν νομίζω. Πόσοι πιτσιρικάδες, άντε και άλλοι τρεις. Ναι. Δεν βγαίνει, δεν ξέρω. Ακριβώς, δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν ξέρω. Θα το ρωτήσω το μεσημέρι τον Κώστα, οπωσδήποτε, ναι, γιατί δεν θέλω, παιδιά, να σας λέω πράγματα που να εικάζω ή να... Δεν ξέρω. Εγώ σε κάποια φάση, παρακολουθώντας την ομάδα, ωραία, μου έβγαζε σε κάποια φάση μια εικόνα ότι την είχαν παρατήσει κάποιοι. Ένιωσα εικόνα κατάληψης. Μέσα στη χρονιά. Όχι. Μέσα στη χρονιά, ναι, στο τέλος, ναι, μετά τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Ναι. Πριν έρθει η απόφαση από το ΚΑΣ, όντως μια τέτοια εικόνα και εικόνα εγκατάλειψης. Τελικά έπεσα μέσα, φίλε. Δηλαδή μέσα στην παραζάλη μου, ας πούμε, αυτό που είπα ίσχυε. Γιατί αυτό το πράγμα, μόνο με εικόνα εγκατάλειψης θα μπορούσε να είναι. Εγώ αν ήμουν Σαββίδης, σορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να ορκίζεσαι ότι έχεις ιερό, δεν υπάρχει λόγος. Ρε φίλε, κράτα τον όρκο σου για άλλα πράγματα, άστο να το σου λέω. Έστω, ναι. Θα σεβαστώ λοιπόν αυτό που λες, έχεις δίκιο. Αν ήμουν Σαββίδης, σήμερα το πρωί θα έπαιρνα το αεροπλάνο,
θα ερχόμουν εδώ, θα τους έδιωχνα όλους, θα κράταγα τον προπονητή αν ήθελα να κρατήσω τον βοηθό προπονητή και τα λοιπά, θα τους έδιωχνα όλους και θα πήγαινα στη Wolves, θα αγόραζα όλο το τεχνικό team εκεί πέρα, φροντιστές, γιατρούς, φυσικοθεραπευτές και θα τους έφερνα όλους εδώ. Σήμερα! Σήμερα! Yeah. Θα πήγαινα, θα πλήρωνα τις ρήτρες τους και με το αεροπλάνο θα τους μάζευα όλους και θα τους έφερνα σήμερα. Ούτε συμφωνώ με το θα τους ξύλωνα όλους που είναι στα γραφεία. Κώστα, όχι. Εγώ μιλάω για αυτούς που φταίνε γι' αυτό. Ευθύνονται για τα πέρυσι της ομάδας, φίλε. Nice. Εμένα δεν, είμαι κατά της ισοπαίδωσης. Υπάρχουν όχι, άνθρωποι μέσα που δουλεύουν. Που δεν δουλεύουν, Κωστή. Υπάρχουν άλλο αυτό. Ξέρω πράγματα ναι. Και μπορώ να σου πω πράγματα τα οποία θα κάνουν κακό στην ομάδα τώρα δεν θέλω να σα πω στον αέρα. Να σου πω κάτι, δεν θέλω να υπερασπιστώ κανέναν, ούτε έχω κανένα φίλο ή ξάδερφο μέσα. Αλλά δεν μου αρέσει ο παίδος, να φύγουν όλοι. Αυτοί που κάνουν... Για μένα πρέπει να ξυλωθούν και τα πλακάκια. Αυτοί που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ναι, καλά, σε αυτό το κομμάτι δεν το συζητάω. Πρέπει να ξυλωθούν και τα πλακάκια. Δεν χρειάζεται να πούμε το αυτονόητο. Εγώ θέλω να βγει ο υπεύθυνος να μιλήσει. Ξέρεις γιατί ήθελα να βγει ο υπεύθυνος να μιλήσει, ήθελα να σου το πω, πριν μάθω όνομα τεπώνυμο, ήθελα να βγει ο υπεύθυνος να μιλήσει και να πει εγώ την έκανα τη Μαλμπίπιπ, για να μην την πληρώσει κανένα κοριτσάκι ή κανένα παλικάρι μέσα από τα γραφεία, ότι εγώ δεν πάτησα το email, εγώ δεν έκανα την υπενθύμηση, εγώ δεν πήρα το τηλέφωνο. Γιατί συνήθως, ξέρεις, κάτι τέτοια γίνονται. Την πληρώνει εκεί κανένα παιδάκι, κανένα κοπελίτσα, ξέρω εγώ που... Να είσαι βέβαιος ότι ο Πόντιος θα βρει αυτόν που ευθύνεται, πολύ εύκολο είναι. Αν δεν το πει μόνος του, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ, πέρα, Στράτο, κάνε επίλογο αγόρι μου, σε παρακαλώ. Ναι. Πάμε στο ποδοσφαιρικό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ με 8 απουσίες στην ΑΕΚ την έκανε πλάκα. Θα πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ο προπονητής. Πόσο αδίκησαν. Από ποια ΑΕΚ χάσανε μέσα στην Τούμπα με 0-2. Ναι, ακριβώς. Που ακριβώς. Τους κάνανε κουδούνι, δηλαδή εγώ θα τους έβαζα ψυχοθεραπεία να κοιτάνε το βίντεο του πρώτου αγώνα και του δεύτερου αγώνα πριν από κάθε παιχνίδι για την υπόλοιπη χρονιά, αν μείνει ο προπονητής για του χρόνου. Ναι. Ωραία. Και το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι, βάζεις ένα PlayStation 5 από τον Παπουκίδη. Βγήκε το 5! Θα βγει τώρα σε κάθε 3 μήνες. Λοιπόν, ναι, βάζεις ένα PlayStation 5 ότι η ΑΕΚ θα κάνει μέχρι τις 11 ώρα το πρωί σήμερα ένσταση. Όχι. Δεν το βάζω. Δεν το βάζω. Όχι, δεν το βάζω γιατί βάζει. Δεν. Αν με ρωτούσες, ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα βάζει στοίχημα ότι είσαι σίγουρος δεν θα κάνει. Θα σου έλεγα 1000% δεν θα κάνει. Όπως με ρωτήσανε τότε για τον Τουρμισάη πριν βγει το πράγμα, κάποιος με ρώτησε. Και ήρθε έτσι. Ο Σαββίδης και είπε ότι εμείς δεν κάνουμε τέτοια. Ποτέ δεν θέλουμε έτσι. Ποτέ. Λοιπόν, εγώ εύχομαι στην ΑΕΚ μετά από το πρωτάθλημα που πήρε στα χαρτιά. Να πάρει δεύτερη θέση στα χαρτιά και να της ευχηθώ ισανότερα και του χρόνου να κάνει ένσταση στα χαρτιά για να πάρει και την τρίτη θέση. Ναι. Όλες τις θέσεις του βάθρου με ένσταση τις εύχομαι. Χαιρετώ. Έγινε. Σε φιλώ. Πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Λοιπόν, επειδή Κωνσταντίνε, αγόρι μου, δεν μ' αρέσει να μιλάω άσκοπα, θα πω μόνο δύο λέξεις. Η οποία έχει βέβαια επεκτατική σημασία. Αν ήταν Παοξής αυτός που έκανε το λάθος, θα έβγαινε και θα το φροντοφώναζε και θα είχε παραιτηθεί. Και ονοώ νοήτο. Η ομάδα τρώει πολύ βαρύ τρύπημα. Το ξαναλέω να το καταλάβουν όλοι. Αν ήταν πραγματικός Παοξής, θα έβγαινε και θα έπαιρνε την ευθύνη. Μοσχοβίτη μου, πιστεύεις ότι έγινε σκεμμένα? Ότι κάποιος το έκανε επίτηδες? 100%. Ναι. 100%. Ναι. 1000%. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, διότι μιλάμε για ένα σωματείο που πήρε προτάσμα, ένα σωματείο, μεγάλο σωματείο κυριολεκτικά. Τι να εννοείται τώρα, τι να λέμε, τα αυτονόητα. Και από ανθρώπους αφιβόλου, ας το πω, αξιοπρέπειας. Λίγους. Και προσέγγισης επαγγελματισμού. Μικρούς μπροστά στο ανάστημα της ομάδας. Ναι. Το ξαναλέω για τρίτη φορά και με αυτό θα κλείσω. Ναι, εάν ήταν Παοξής ο οποίος έκανε το λάθος, θα έβγαινε παλικαρίς και θα έπαιρνε την ευθύνη επάνω του. Καλημέρα Κώστα, τίποτα άλλο δεν έχω να πω, τίποτα. Να σε καλά Μιχάλη μου, να σε καλά. Πάμε εδώ. Συγγνώμη μου, περιμένατε. Θερμή παράκληση αυτές οι τέσσερις γραμμές για να πάω νορμάλ ώρα σε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα ξάδερφε. Καλώς τον. Καλώς τον. Ξάδερφε, τι γίνεται? Έχεις ξάδερφο ακροατή όμως?
Ναι. Λοιπόν, από αυτά που ξέρω που ήμουνα γενικός αρχηγός στη Βέρεια. Ήσουνα στη Βέρεια, αλήθεια? Ναι, ναι. Επί Καρυπίδη? Όχι, επί Αρβανιτίδη, μάλιστα. Ναι. Άρα πες μας τώρα, λοιπόν, εσύ έχεις και μία άποψη λοιπόν, ευθεία. Ελέγχεται, μπράβο, ελέγχεται και από το γιατρό της Super League. Είναι πιο εύκολο να τον βγάλετε αυτό και να μας ενημερώσει. Θα αυτό το κάνουν αυτό, το ναι, αυτό θα το κάνουν οι αμιγώς δημοσιογραφικές εκπομπές. Εγώ προτιμώ να ανοίξω να μιλήσετε εσείς, να βγάλετε αυτό που έχετε από μέσα σας. Έτσι, νομίζω ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε συνεντεύξεις για αυτό το θέμα, εννοείται. Όλες. Αυτό που είπε ένας ακροατής πριν τρία τηλέφωνα είναι σωστό. Δεν ξεκινάει αγώνας αν δεν είναι θεωρημένα τα δελτία. Είναι ο διαιτητής υπεύθυνος, ο γιατρός Super League. Είναι πολλοί παράγοντες που δεν ξεκινάνε. Δεν ξεκινάει ο αγώνας. Αυτό να το ξέρετε, παιδιά. Και αυτό εδώ πέρα είναι ένα παραμύθι από τους αεξίδες εκεί, τα MMM που τα λένε. Ναι. Και δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι, το κάνανε ένα θέμα τώρα μετά τον αγώνα. Πριν τον αγώνα γιατί δεν έγινε? Είχε ακουστεί κάτι τέτοιο πριν τον αγώνα, Κωστή? Πριν τον αγώνα δεν ακούστηκε, αλλά το ξέραν όμως. Δηλαδή, για να πούνε οι δικοί μας, τώρα εικάζουμε έτσι, για να πούνε οι δικοί μας ξεκινάμε και πάμε παίζουμε, ενώ υπήρχε αυτό το θέμα, προφανώς και είχαν δοθεί διαβεβαίωσεις ότι παιδιά παίζουμε στα ίσια το παιχνίδι, δεν υπάρχει θέμα, okay, φαντάζομαι. Τώρα, το πώς η ΑΕΚ μετά από την γκέλα, γιατί είναι γκέλα για την ΑΕΚ το χείμε στην έδρα της, έτσι. Αυτό το πράγμα το άφησε να διαρρεύσει και θα το εκμεταλλευτεί στο έπακρον επικοινωνιακά, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Δηλαδή, είτε κάνει ένσταση, είτε δεν κάνει ένσταση, η ΑΕΚ αυτό το πράγμα θα το εκμεταλλευτεί στο έπακρον. Αν είναι κάτι αληθινό όμως, έτσι δεν είναι? Αν είναι, ναι, αν είναι κάτι αληθινό. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει θέμα, δεν είναι, το βγάλαμε από το μυαλό μας. Υπάρχει. Ναι, ναι, υπάρχει. Άμα υπάρχει θέμα, τότε κάτι άλλο έγινε και ξεκίνησε ο αγώνας. Κάτι υπογράφηκε. Δεν ξέρω. Όπως επίσης, εγώ το λέω ευθαρσώς, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι αυτό έχει γίνει επίτηδες με σκοπό την προδοσία ή το τρύπημα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Έτσι, τώρα εσείς μπορείτε να πείτε αυτό που θέλετε και έχω ανοιχτή τη γραμμή. Δεν ξέρω αν αυτό. Βέβαια, μας δίνει το δικαίωμα να σκεφτούμε ό,τι θέλουμε. Αλλά να πούμε και να πούμε ότι το έκανε επίτηδες αυτός που το έκανε, δεν μπορούμε να το πούμε. Νομίζω. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον. Ένα τέτοιο θέμα. Όταν υπάρχει ένα θέμα μπορούμε να πούμε ό,τι κατεβάσει το μυαλό μας. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Είναι πολύ πονηρό όλο αυτό εδώ πέρα. Και όταν είσαι σε μια ΠΑΕ μεγάλη, εννοείται ότι θέλεις και την εμπιστοσύνη του άλλου και δεν ξέρω τι. Και σίγουρα από ομάδα σε ομάδα επικοινωνούν και ξέρουν ποιοι είναι όλοι. Δηλαδή αυτός που θέλει να τρεπηθεί ψάχνεται κιόλας. Ναι. Αν έχεις καταλάβει. Ναι, ναι. Εγώ ρωτάω το εξής. Επειδή αυτό το θέμα δεν δημιουργήθηκε τώρα, υπήρχε το πρόβλημα αυτό με τα δελτία και στο μάτς με το Γαύρο. Σκέψου και φαντάσου μετά από το διπλό και μετά από το αίτητο που τους πάσαμε να έβγαινε, γιατί ο Ολυμπιακός να είσαι βέβαιος, αν τώρα υπάρχει μια περίπτωση να μην κάνουν, ο Γαύρος θα έκανε φίλε με τα χίλια, να το ξέρεις. Κωστή, να μην λέω τώρα χαζομάρες και να μην λέμε βλακίες. Η πλάκα είναι πρακτικά σου λέω εγώ, τότε όταν ήμουν εγώ δεν γινόταν. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο τρυπάκι και να ξεκινήσει ο αγώνας. Έγινε. Πρακτικά, αγόρι μου καλό, δεν γίνεται. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, αυτές οι γραμμές που είναι μέσα, μην καλείτε άλλο, θερμή παράκληση. Ναι. Και συγγνώμη που περιμένατε. Καλημέρα. Και συγγνώμη. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον Λουκά. Συγγνώμη που λοιπόν, περίμενες φίλε και εσύ και οι άλλοι δύο που περιμένουν τώρα. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ και ένσταση, ούτε η ΑΕΚ θα κάνει ένσταση. Το γιατί είναι ότι όντως δεν ξεκινάει το παιχνίδι χωρίς θεωρημένα δελτία. Ναι. Λοιπόν, όταν εγώ ήμουν στη ΔΕΛΤΑ Εθνική και ήμουν υπεύθυνος για τα δελτία, γιατί ήμουν γενικός αρχηγός και με τα δελτία κοιμόμουν, με τα δελτία ξυπνούσα. Τα δελτία θεωρούνται κάθε 6 μήνες. Αυτά θεωρηθήκανε λογικά 1 Ιανουάριο. Με 1 Ιανουαρίου και πήγαν μέχρι 36 λογικά, ναι. Λοιπόν, λογικά δεν
δεν μπορούσε να κάνει ένσταση ο Ολυμπιακός. Την προηγούμενη εβδομάδα πρέπει να ήταν θεωρημένα. Και έληξε. Όχι, δεν αυτή ήταν την εβδομάδα. Μα την προηγούμενη. Δεν μπορεί. Δεν θα ξεκινούσε αγώνας, Κωστή. Δεν θα ξεκινούσε αγώνας. Λουκά. Δεν χρειαζόταν να το δουν οι. Το μάτς με τον Γαβρό δεν έγινε μέσα στον Ιούλιο. Προχθές δεν έγινε το μάτς. Τετάρτη. Ναι, προχθές, ναι. Άρα. Δεν μπορεί να μην το είδε κανένα. Όχι Τετάρτη, Κυριακή. Κυριακή δεν παίξαμε τον Γαβρό. Ήταν ήδη Ιούλιος. Με τον Γαβρό. Ισχύει. Και εκεί υπήρχε πρόβλημα. Να ξέρεις. Κοίταξε να δεις. Για όλα τα μάτς του Ιουλίου διάβασα. Εχθές το βράδυ, επειδή ξενύχτησα, έψαξα να δω. Ισχύει για τα μάτς του Ιουλίου. Θα μπορούσε να το κάνει και ο Παναθηναϊκός. Στο μεταξύ μας μάτς εδώ δεν παίξαμε μέσα στον Ιούλιο. Εντός έδρας το 0-0. Ναι. Άρα σε αυτά τα μάτς θα μπορούσαν να κάνουν. Εγώ το θεωρώ απίθανο να μην το είδε ο διαιτητής την προηγούμενη εβδομάδα. Το θεωρώ τελείως απίθανο. Γιατί το μόνο πράγμα που βλέπει ο διαιτητής είναι αυτό. Αν είναι θεωρημένα τα δελτία και αν αντιπροσωπεύει το κάθε νούμερο στον ανάλογο παίκτη. Ναι. Μου γράφει η Χρύσα. Καθυστέρησε γι' αυτό το λόγο το μάτς. Το πρόβλημα εντοπίστηκε λίγη ώρα πριν την έναρξη του χθεσινού αγώνα. Ο τέταρτος διαιτητής, λοιπόν, Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος, τσεκάροντας τις λύσεις με τα ονόματα των δύο ομάδων, καθώς θα έπρεπε ορισμένοι να επιλεγούν και για αντιτόπικο κοντρόλ, διαπίστωσε ότι οι κάρτες 12 παιχτών του ΠΑΟΚ είχαν ημερομηνία λήξη μία από τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Το πρόβλημα υπήρχε και στο μάτς Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αλλά έχει εκπνεύσει η διορία για ένσταση. Και άμεσα ενημέρωσε τον Βασίλη Δημητριάδη και τον Χρήστο Καρυπίδη, τους γενικούς αρχηγούς, με τη συνένεση της ΑΕΚ. Και αφού πρώτα καταγράφηκε το πρόβλημα στο φύλλο αγώνα, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μικρή καθυστέρηση στην έναρξη του παιχνιδιού. Ο Ολλανδός Ντάνι Μακέλη εξήγαγε κανονικά την αμέτρηση. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι έχουν δικαίωμα έστασης εντός 48 ώρων και μου γράφει μετά τον ΚΑΠ κτλ. Ναι. Δεν έχουν δικαίωμα έστασης, διότι πρόλαβε ο ΠΑΟΚ και θεώρησε το δελτίο, γιατί η επαγγελματική ομάδα έχει και το γιατρό μαζί της στις αποστολές. Οπότε θεώρησε ο γιατρός τα δελτία. Άρα όλο αυτό που δημιουργήθηκε και αυτό είναι το αυτό που δημιουργήθηκε και έκανε και μανία τον Σαββίδη είναι ότι μάλλον τον πήρε κανένας Μυρσαήλης και το λέει σου τη χαρίζω. Μάλλον. Για να είναι υποχρεωμένος. Ωραία. Λοιπόν, έγινε αυτός Λουκά. Είναι ο λόγος και τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε, ναι. Μην καλείτε άλλο. Θερμή παράκληση αυτές οι δύο γραμμές και να πάω σε διάλειμμα. Αν έχει την καλοσύνη, για να μην περιμένω στο διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Κλείστε σας παρακαλώ. Ναι. Κλείστε σας παρακαλώ, δεν ξέρω, έπεσε μόνη της κυρία. Ναι. Πάμε διάλειμμα. Πάμε. Ή έχω εδώ. Ναι. Γεια σας. Έλα. Καλό. Γιώργος από Τούμπα. Καλώς τον Γιώργη. Καλώς τον. Καλώς τη γειτονιά μου. Τη γειτονιά μου, την παντοτινή γειτονιά μου. Τι γίνεται, Κωστή. Καλά, φίλε. Άξι. Τι να γίνει, δεν ησυχάζουμε, φίλε, δεν είναι, φίλε, να σου πω λοιπόν, κάτι, τα μυαλά μας πονάνε, αυτός που το έβγαλε, αυτός που το σκέφτηκε και το πάω γιατί μας βγάζει την ψυχή, φίλε, είναι βγαλμένα αυτά, είναι βιώματα, δεν είναι... Το ξέρω, Κωστή, το ξέρω. Τέλος πάντων, σ' ακούω. Εγώ ήμουνα στην 4 επί εποχή Μανάβη. Πόσο χρονών είσαι? 49 χρονών. 49, α, είμαστε και ίδια σειρά. 71 είσαι, 71 άρης. Ναι, ναι, τι μήνα, τι μήνα? 4/6. 4/6. Ναι. 6 ημέρες μετά βγήκα. 10/6. Είσαι 4/6/71. Ναι, σοπάρε, δίδυμος. 10/6/71 εγώ, και εγώ δίδυμος. Μάλιστα. Και εσύ δίδυμος. Δηλαδή, νομίζω δεν είχες βγει ακόμα από την κλινική. Μέσα ήσουνα. Μαζί βγήκαμε. Κοντά. Κοντά. Μάλιστα. Για πες αδερφέ μου. Για πες. Λοιπόν, εγώ το άκουγα χτες το μάτς στο Ζαγόρα. Ναι. Λοιπόν, βγαίνει όταν λήγει το μάτς. Ναι. Βγαίνει ο Σταύρος. Τ' άκουσα. Μαγκωμένος. Λέει, να δούμε, παιδιά, να τελειώσει η χρονιά. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, γιατί πρέπει να κάνω, λέει, να παρακολουθήσω κάτι. Ναι. Και λέει το συμβάν για. Ναι. Βγήκε ο Στέργιος και μετά βγήκα εγώ μία παρατέταρτο. Ναι. Και με το που έκλεισα, έσκασε. Βγήκε ξανά ο Σταύρος. Ναι, σας άκουγα. Ναι. Ο καημένος της αγόρας που έλεγε ότι περίμενε ότι θα τελειώσει μία ώρα και θα φύγει. Α, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει. Ακούσατε όταν βγήκε
μετά όταν έκανε το... ο Σταύρος το ρεπορτάζ. Ναι, ναι, πρόλαβα εκεί. Μετά, ότι... μετά από εκεί πήγα για ύπνο. Γιατί ναι, για ύπνο. Λέμε, για λέμε τώρα. Το... λέμε τώρα. Ναι, για, ύπνο. Για να ξεκινούσε το ματ, ναι, έπρεπε να, τα δει, να δουν τα δελτία οι διαιτητές. Ναι. Τα είδαν τα δελτία. Ναι, ναι, αλλιώς ξεκινούσε. Το λάθος, ναι. Αλλιώς ξεκινούσε. Αλλιώς έχουν. Σωστό. Ευθύνη αυτή. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτό δίδει το δικαίωμα στην. Μετά της δίνει το δικαίωμα να καταθέσει ένσταση, αυτό είναι το θέμα. Πώς, αφού κάλεσε την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, ναι, και τους είπε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ναι, θέλετε να γίνει ο αγώνας, ναι, ή θέλετε να, να μην γίνει. Ναι, αλλά μετά από την γκέλα της ΑΕΚ, λέω, αυτή δεν είναι που διέρευσε το θέμα ότι, να ξέρετε, έγινε και αυτό. Δηλαδή, ναι, κατάλαβες. Αλλά αν, ναι, κάνουν, ναι, αν κάνουν κάτι τέτοιο, ναι, θα πρέπει να τιμωρηθεί ο διαιτητής. Ναι. Ο, ναι, διαιτητής. Πάμε να γίνει το μάτς. Επίσης ρωτώ τώρα, κουβέντα κάνουμε. Μήπως, ναι, ναι, μήπως, ναι, η ΑΕΧ πριν είπε, ναι, ναι, παιδιά, εντάξει, τώρα μην σταθούμε εκεί πέρα, πάμε να παίξουμε. Και μετά, αφού της έκατσε το αποτέλεσμα στραβά, που στην ουσία την αφήνει εκτός δεύτερης θέσης, το χθεσινό αποτέλεσμα, ναι, μήπως σου λέει, ρίξτο και αυτό τώρα στην κουβέντα, ναι, για να δημιουργηθεί, άκουσες, να δείξουμε ότι είμαστε και ανώτεροι, να δείξουμε ότι βλέπετε εμείς και τα λοιπά. Δηλαδή, λέω, τι τώρα, εικάζουμε πληροφόρηση, δεν έχουμε 100%, εικάζουμε, κάνουμε, ναι, κουβέντα γύρω-γύρω, εγώ έτσι, λοιπόν, το βλέπω. Ναι. Εγώ θα σου πω κάτι, ναι, εγώ αν ήμουν διαιτητής, ναι, αν άκουγες, άκουσες την τιμωρία που προβλέπετε για το διαιτητή σε τέτοια θέματα, την άκουσες τι είπε, τιμωρία. Εννοείς γι' αυτό? Για το διαιτητή, ναι. Για αν το διαιτητή. Αφήσει να γίνει το μάτς. Τελειώνει η καριέρα του, φίλε. Γιατί άμα ένας πέσει... Τελειώνει η καριέρα του, τελείωσε. Τον πετάνε έξω. Αν ένας πάθει μία ανακοπή, άρα, ή γυρίσει η γλώσσα του ή οτιδήποτε, ναι, έτσι, ναι, ναι, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει θέμα. Ο διαιτητής δεν θα φρόντισε να καλύψει τα νότα του. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω, πιστεύω να ήταν τόσο χαζός. Τώρα εδώ παίζουμε, καταλαβαίνεις ότι παίζουμε με την τυπικότητα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ακροβατούμε τέτοιος... τώρα πού είναι το, ο λόγος τιμής. Ο Τίγρης, που... ναι, ο Τίγρης το είχε, εγώ πιστεύω ότι την είχε φτιάξει τη δουλειά για να μην την κάνει αυτό στην Κέιλα. Ήθελε να την κάνει ή ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός. Αλλά αφού είδε ότι δεν έγινε, εσύ, και είσαι στα δικά του τα χέρια. Αν τους είχε πληροφορήσει για αυτό, αν το ξέραν αυτό δηλαδή. Αν τους είχε, εγώ πιστεύω αν ότι ο Γαύρος θα το έκανε 100%. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Ειδικά μετά από όλα, ναι, αυτά που έχουν συμβεί μεταξύ μας. Αυτοί δημιουργούν θέμα εκ του μη, όντως. Δεν θα πατήσουν πάνω σε ένα τέτοιο θέμα. Τέλος πάντων. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι ότι την έκανε, αν έγινε από τον Τίγρη, ξέρεις για ποιο λόγο? Για να φύγει από πάνω του το χάρτινο το πρωτάθλημα. Δεν φεύγει αυτό, αδερφέ, ό,τι και να πει, αν είναι να φύγει, ας κάνουν έσταση. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι, αυτό δεν φεύγει, δεν ξεγράφει. Αυτό είναι, ναι, μια εντάξει, παρανυχίδα αυτοί, είναι μπροστά σε εκείνον, σε παρακαλώ. Αυτοί έτσι το βλέπουν. Έτσι, μα γι' αυτό αυτοί... το βγάλανε. Γι' αυτό βγαίνει, φίλε. Αυτό είναι, γι' αυτό σου λέω, τους δώσαμε πάτημα. Τέλος πάντων. Έγινε, Γιώργο, πρέπει να πάω σε διάλειμμα, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κοντοσύρη. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφω γρήγορα. Πάμε. Πάμε στις γραμμές, να μην περιμένετε. Γιατί αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια. Εδώ είμαστε. Έπεσε εδώ. Πάμε εδώ. Και εδώ. 2-2. Πάμε. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. 2 έριξες, φιλάρετε, με τη μία. Με τη μία. Έλα, φιλάρετε μου, σ' ακούω. Λοιπόν, καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι από ό,τι άκουσα, δηλαδή, γιατί δεν τα ξέρω κοντά, όταν κάποιος έρχεται στην ομάδα, τότε του βγάζουν την κάρτα. Άρα δεν είναι όλοι μαζί. Είναι σταδιακά, ναι, ημερολογιακά. Ναι. Και κάποιοι είχαν λήξει, και για κάποιους είχε λήξει, για κάποιους δεν είχε λήξει. Ναι. Ζήτημα είναι ότι ζούμε στην εποχή του υπολογιστή, καλά? Βεβαίως. Είναι δυνατό να μην δεν υπάρχει πρόγραμμα μέσα σε υπολογιστή που να σου λέει ποιος λύγει και ποιος δεν λύγει και να στο βγάζει με κόκκινα. Αυτό θα έλεγα το. Να αναβοσβήνουν με κόκκινα και να σου λένε σως.
Έληξε. Άρα υπάρχει θέμα. Και το θέμα αυτό ξεκίνησε, αν θυμάσαι, με τις κάρτες που δεν ξέρανε ότι έτσι και δεν φάει κόκκινη και φάει κίτρινη θα... Καλά, άλλο αυτό στην Ξάνθη. Το ξέρανε, εκεί το ξέρανε, ενημέρωσαν. Απλά αποφάσισε ο Φερέιρα ότι ήθελε να βάλει τον Ίγκασον. Αν μιλάμε για το μάτς στην Ξάνθη. Δεν είναι ότι, δεν είναι ότι δεν το ξέραν. Είχε ενημερωθεί ο προπονητής, απλά πήρε την απόφαση να ρισκάρει, ήθελε να βάλει αυτούς τους παίχτες και έγινε αυτό που έγινε. Δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Έτσι. Όλα όσα χρειάζεται μια επιχείρηση με μηχανογράφηση, αδερφέ, εδώ μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια επιχείρηση, αν δεν μπορεί να είναι τόσο καλά οργανωμένο, σημαίνει ότι χρειάζεται να γίνει. Και επειδή όντως όλοι ζοριζόμαστε και πρώτος απ' όλα αυτός που βάζει τα χρήματα, θα χρειαστεί πραγματικά αυτή τη χρονιά να δει κανείς τι στην ευχή στραβό υπάρχει και επιτέλους να ισιώσει. Να καλυφθούν οι αδυναμίες. Ό,τι αδυναμία έχει από την οργάνωση, από ναι. τους ανθρώπους που κάποιες φορές δεν ξέρω γιατί είναι απαθείς. Ναι. Από την ίδια την ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά χρειάζονται να διορθωθούν στα φέτος. Είναι πολύ σημαντικό. Φέτος δεν ξέρω γιατί, αλλά μας έβγαλε πολλά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα χρειάζονται λύσεις και λύσεις άμεση. Που είναι άμεση. Σε συνέχεια. Δηλαδή, όχι μόνο να το λύσουμε για σήμερα, να έχει διάρκεια αυτό που θα κάνουμε. Ναι. Και σίγουρα άμεση. Όχι να εξαφανιστούν όλοι οι υπάλληλοι. Να, διαβάζω τώρα, συγγνώμη λίγο, διαβάζω στο ΙΝΠΑΟΚ. Ο γιατρός Ευθύμης Παπασούλης, υπεύθυνος για το λάθος. Το ιατρικό team των Ασπρόμαυρων πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την ένατη αγωνιστική των play-off παρέδωσε στους αρμόδιους την αναμέτρηση λιγμένες κάρτες κτλ. Βασαβίδης ενημερώθηκε λοιπόν και έχει δώσει εντολή να απομακρυνθεί ο υπεύθυνος του λάθους από την ομάδα, ο επικεφαλής γιατρός του ποδοσφαιρικού τμήματος, Ευθύμης Παπασούλης. Βέβαια η ΠΑΕΠΑΟΚ δεν θα τελειώσει το θέμα απλά με την απομάκρυνση του Παπασούλη, αλλά θα προβεί και σε άλλες κινήσεις που θα δώσουν συνέχεια στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα που προέκυψε από το πουθενά. Σας λέω αυτό τώρα, το διάβαζω στο ΙΝΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ 24, βγαίνουν αυτές οι ειδήσεις και σας τις μεταφέρω. Έλα, συγγνώμη που σε διάκοψα. Υπάρχουν πολλές ημερομηνίες λήξης. Χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει μέσα στον υπολογιστή, να στο βγάζει και στον αρχηγό να το βγάζει και στον υπαρχηγό και στον αντιπαστικό. Όπως το είπες, η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Σε τέτοιο σημείο που όπως τα κόκκινα. Τελειώνει, ξέρω εγώ, ένα δάνειο, μια διορία. Α, το βγάζει εκεί. Εγώ τα πάω και κάνω εξετάσεις, φίλε, για το ζάχαρο. Είναι όλα μαύρα και εκεί που λέει γλυκοζηλιωμένη ζάχαρο είναι κατακόκκινα, φίλε. Με bold, χοντρό γράμμα. Κατάλαβες. Δηλαδή, ναι. Το βγάζει από μόνο του. Ναι. Υπάρχουν προγράμματα. Φαντάσου πόσο προχωρημένα είναι. Ο οδοντίατρος, κάθε φορά που ένας πελάτης του έχει γενέθλια, στέλνει κατευθείαν ευχετήρια κάρτα. Ναι. Εντάξει, έχει του ναι. όλα τα χαρακτηριστικά μέσα και του βγάζει κατευθείαν και το κάνει επίτηδες. Για να μπορέσει να έχει, να αναπτύξει ναι. την σχέση του με τους πελάτες. Και ναι. καλά κάνει. Αυτό το τόσο απλό δεν μπορεί να το κάνουμε ναι. μέσα σε μια τέτοια περίπτωση. Γιατί πραγματικά αυτό που με ζορίζει δεν είναι αν δεν θα πάμε στο, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, στη δεύτερη θέση. Όχι, όχι. Μα βλέπεις, δεν αναφερόμαστε σε αυτό. Ναι. Δεν είναι, είναι πέρα από αυτό. Είναι, θέλουμε το κάποια. Είναι ότι ακριβώς αυτό που λες. Ευκαιρία και πάτημα. Στην προπαγάνδα την κάτω. Ενώ φταίνε αυτοί, τώρα για πρώτη φορά θα λένε α, για όλα φταίγατε εσείς. Κατάλαβες. Το ότι αυτό θα το πάρουν και θα το κάνουν λάστιχο αυτοί και θα τα βάλουν όλα μέσα εκεί. Το ότι πάλι φυσικά θα γυρίσει ο προβολέας τη στιγμή που μένετε. Η δικαστική διαμάχη για τα στημένα, για τη συμμορία, για θα γυρίσει εδώ το θέμα, τους δώσαμε εμείς το πάτημα. Κατάλαβες. Ακριβώς. Εδώ εξομοιώνουμε το Μαρινάκι με το Σαββίδι. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Τι βάζω τώρα στη ζυγαριά. Γεια σου, φιλάρετέ μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Ούτε χορηγούς είπα, ούτε τίποτα. Σήμερα ανοιχτές οι γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ναι. Καλημέρα σας. Μήπως γνωρίζετε τι νιώθει ο κόσμος του ΠΑΟΚ από χτες, ρε Κωστή, για όλη μια φορά. Θυμό και οργή. Οργή δηλαδή και θυμό, για ποιο λόγο. Γιατί χάνουμε τον ύπνο μας, όπως λες. Είμαστε
μέσα στην τζίτα συνέχεια. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε με τίποτα. Και κάποιοι κοστοί, δεν ξέρω τι μισθούς παίρνουν. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει πώς δουλεύουν, τι κάνουν, ούτε που με νοιάζει. Αυτή όμως θα είναι μια χαρά. Και εμείς τρώμε τις σάρκες μας άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά δηλαδή θα έχουμε τους άλλους κάτω να λένε ότι όχι Δελτία, όχι πριν με την Ξάνθη. Δηλαδή κάτι θα έχουμε πάντα να μην μπορούμε να χαρούμε μια νίκη. Δεν γίνεται αυτό, ειλικρινά σου μιλάω. Αυτό με τους γιατρούς τώρα που είπες ότι απομάκρυνταν και τα λοιπά, τον υπέθυνο και θα φτάσει ως το κόκαλο λογικά, τι να το κάνω. Από τη στιγμή που έγινε αυτό, είναι υπεύθυνοι όλοι. Όλοι, ξυλώμα, όλοι. Δεν γίνεται ρεκοστή κάθε φορά να τρώμε τις σάρκες μας σε ραδιόφωνα και παντού και οπουδήποτε τέλος πάντων. Έγινε Μανώλο. Σε ευχαριστώ. Δεν φτάει κάποιος ρεκοστή. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχω κι άλλο να πω, αλλά ξέρω τι γίνεται. Έχει πολλές γραμμές. Χαμός γίνεται, φίλε. Δεν σας προλαβαίνω. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Έγινε Μανώλο. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Σε ακούω στο βάθος, αδερφέ, αν θες λίγο πιο κοντά. Ναι, Κωστή. Πώς θα με ακούς, στο βάθος. Τώρα. Πού θα με ακούς, ρε Κώστα, πού θα με ακούς. Ναι. Το βάθος δεν θα με ακούς. Εγώ, Κώστα, στο λόγο μου δεν είχα ιδέα και σηκώθηκα το πρωί να σε ακούσω και προσπαθούσα στον πρόλογο σου να καταλάβω τι λες, τι λες. Και μετά, ξέρεις, ενημερώθηκα. Ναι. Λυπάμαι που ήμουν εγώ ο γελιοφόρος. Απλά όχι, είναι πρωί η εκπομπή μας και κάθε φορά. Ναι. Ναι, θέλω να πω ότι πολλοί κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος. Το μάτς τελειώνει 12 με τα συνεντεύξεις αυτά και τα λοιπά, 12.30. Αν είσαι εργαζόμενος το πρωί, κάποια λογική ώρα πέφτει για ύπνο, ρε παιδί. Μάση που με την υπερένταση και τίποτα να μην έχει συμβεί μετά τα μάτς, εγώ πάντα αργώ. Δεν ξέρω εσείς αν κοιμάστε σαν πουλάκι, αλλά υπάρχει η ένταση αυτή. Που πάντα είμαστε άνθρωποι με. Εντάξει. Με ένα χαρακτήρα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Είχα ζήτημα με το ίντερνετ χτες και ξέρεις εγώ μόνο δεν ακούω, μόνο Θεσσαλονίκης ακούω, ξέρεις δεν ακούω εδώ πέρα τίποτα. Ναι. Και είχα ζήτημα με το ίντερνετ και αυτά και δεν μπήκα χτες πουθενά και αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, καλά δεν είναι και το ζήτημα. Κάτω τι λένε κάτω, τι συζητάνε σήμερα. Δεν τους ακούω Κωστάκι μου, δεν τους ακούω, δεν τους ακούω στο λόγο μου, δεν τους ακούω. Ναι. Δεν τους ακούω, τώρα εντάξει τώρα θα πει κανένας φίλος μου από εδώ και εντάξει. Ναι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πραγματικά δεν έχω λόγια, ρε εσύ. Συγγνώμη για το ρε εσύ, αλλά δεν έχω λόγια. Τι συγγνώμη, ρε εσύ, αγόρι μου, ρε εσύ. Να πω, δηλαδή, εντάξει, και για μένα την έχει κάνει ήδη, φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Την έχει κάνει ένσταση ήδη. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό μου δεν χωράει. Και δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον, δηλαδή. Όχι, φυσικά. Δεν το πω ότι δεν χωράει το μυαλό. Φυσικά, εδώ είναι, φίλε. Άσχετα που εμείς δεν θα το κάναμε ποτέ, έτσι, εδώ. Τους δίνω εγώ την ευκαιρία. Ξέρω. Είτε το κάνουν, πρόσεξε, είτε κάνουν την ένσταση, είτε δεν την κάνουν, είμαι φίλε χαμένος από την ιστορία. Ξεκάθαρα. Ξέρω, η ζημιά ξέρω, ναι, έχει. Δεν είμαι απεσιόδοξος, το ξέρετε, ούτε πεσημιστής, ούτε μαυρίζω τις ψυχές. Θέλω όμως να είμαι ρεαλιστής. Να φτιασιδώνω, να εξοραίζω καταστάσεις, δεν μου αρέσει. Η ζημιά έγινε. Είτε την κάνω την ένσταση, που εκεί είναι και πρακτική η ζημιά, διότι χάνεται η θέση, είτε δεν την κάνουν, που θα μου λένε ιδέες. Μπορούσα, αλλά δεν την έκανα. Συν όλος ο συμφερτός υπόλοιπη, έτσι, κόκκινη, κίτρινη, που, πράσινη, που θα λένε διάφορα. Τέλος πάντων. Ναι. Και θυμώνω και θέλω να πω ότι κάποιοι το κάνανε επίτηδες, αλλά δεν το χωράει το μυαλό μου, δηλαδή, ειλικρινά σου μιλά, ούτε το κάνω. Δεν μπορώ να το πω. Αυτό, παιδιά, δεν μπορώ να το πω. Εγώ τέτοιο πράγμα, πόσο σου πω, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι έτσι όντως. Δηλαδή να υπάρχει δόλος. Δεν μπορώ να πάρω τέτοια ευθύνη να το πω. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορεί. Αλήθεια. Αν κάποιος έχει αποδείξεις ότι έγινε αυτό με σκοπό την προδοσία και το τρύπημα, να βγει να μας πει ονόματα, στοιχεία, αυτά και εδώ είναι. Ανοιχτό είναι το μικρόφωνο μας, να το στοιχειοθετήσει και να πούμε ναι, υπήρξε τρύπημα επί τούτου. Δηλαδή θέλησαν να έχουν αυτό το όπλο στη φαρέτρα για να μην βγω στο τσουλού. Ναι, τίποτα από τα δύο δεν χωράει το μυαλό μου. Το έκανε επίτηδες, οκ, το έκανε κατά λάθος. Είναι αδιανόητο αυτό που έγινε. Και ο μόνος λόγος που σε πειρά είναι γιατί θα σκάσω, φίλε. Γιατί θα σκάσω, λοιπόν. Έλα να κάνουμε μαζί μπαμ. Εντάξει, Κωστάκη, έγινε. Σε φιλώ. Γεια σου, φίλε μου, γεια. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς του Βασίλη. Λοιπόν, Κωστάκη, εγώ θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. Θέλω να πω, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Πρασιάδη, τον Everton, που χαρακτηριστικά το ξέρεις και εσύ, το ξέρουμε πάρα πολύ.
Το παλικάρι αυτό πριν κάμποσο καιρό μου είχε πει κάτι, ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Δεν θέλησα να τον πιστέψω, γιατί όταν σου δίνει ψωμί ο άλλος γιατρός, είναι κρίμα να τον προδώσεις. Θέλω να πω το εξής. Αλέκο, επαληθεύεσαι σε μεγάλο βαθμό κατ' εμέ πάντα, γιατί ούτε στοιχεία έχω, ούτε μπορώ να αποδείξω τίποτε. Βέβαια, ούτε. Απλά σου δίνει το δικαίωμα να το σκεφτείς και αυτό. Φυσικά. Αλέκο, θέλω να σου στείλω τους χαιρετισμούς μου, ακούει, γιατί ακούει. Με αυτό που έγινε χτες, ούτε στη Φορτούνα Βαλανιδωράχης δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να αφελέστατα να πράξει κάποιος τέτοιο ατόπιμα. Δεν θέλω ποτέ σε αυτό το παιχνίδι να το πάρω, στο λέω ειλικρινά, εσύ, Κωστάκη μου. Το παιχνίδι αυτό θέλω να το χάσω. Είτε με τα χαρτιά, είτε πρέπει από μόνοι μας να δηλώσουμε ότι δεν τους αξίζουμε το βαθμό αυτό και την πρόκληση. Το λέω γιατί. Γιατί υπάρχουν κανόνες ποδοσφαίρου, οι κανονισμοί, και όλα αυτά θα πρέπει εμείς να είμαστε, όπως παραδώσαμε το πρωτάθλημα στην Λάρισα που μπορούσαμε να το είχαμε διεκδικήσει, έτσι θα πρέπει να παραδώσουμε με το κεφάλι ψηλά, γιατί τα λάθη πληρώνονται και εσύ, Ιβάν, δίνεις λεφτά, αλλά είσαι άτυχος. Είσαι άτυχος άνθρωπος. Έχεις μπλέξει, συγγνώμη που θα το πω, με λαμόγια εκεί μέσα. Δυστυχώς το λέω αυτό με πίκρα, αλλά αν θέλουμε να θεωρούμαστε πραγματικά ο ΠΑΟΚ που εγώ πιστεύω και γνωρίζω, το παιχνίδι αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το διεκδικήσουμε πουθενά και πρέπει να τους το παραδώσουμε, γιατί οι κανονισμοί λένε αυτό. Τιμωρία για να βάλετε μυαλό. Κωστή μου, να είσαι ένα όμορφο πρωινό. Πόσο όμορφο βέβαια μπορεί να είναι μετά τις εξελίξεις αυτές. Σε ευχαριστώ. Και συγχαρητήρια, συγχαρητήρια στα παλικάρια, γιατί χτες δώσαν, πώς το λένε, αίμα και υδρότα και έδωσαν τον εαυτό τους για να τα καταστρέψουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι κατ' εμέ και τον Πρασιάδη υπάρχει δόλος. Κατ' εμέ και τον Πρασιάδη. Λοιπόν, καλή σου μέρα. Γεια σου, Βασίλη. Πάμε. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, ρε Κωστό, Δήμο είμαι. Έλα, Δήμο. Έλα, σε ακούω. Ρε φίλε, τι γίνεται εδώ τώρα? Με τι είναι πραγματικά αυτή, από χθες το βράδυ τα άκουσα, τρελάθηκα. Είναι δυνατόν τόσο ερασιτεχνισμός? Τόσο? Είναι δυνατόν? Πραγματικά όλοι δρόμο, ξύλωμα, όλοι. Είναι δυνατόν να έχουν τον καθένα να λέει? Είναι δυνατόν? Συγγνώμη ρε Κώστη που φωνάζω, αλλά από χθες είμαι γάμισε. Συγγνώμη. Βάλε μπιπ. Συγκρατηθείτε να μην έχουμε κοψίματα. Έλα, Δήμο. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Απλά, είναι δυνατόν τώρα? Τι ερασιτέχνες είναι? Άμα είναι έτσι, να σηκωθούν να φύγουνε. Δρόμο, ρε. Δρόμο. Απλά τα πράγματα. Έγινε, Δήμο, σε ευχαριστώ. Συγγνώμη, ρε φίλε. Όχι, δεν πειράζει. Τρελάθηκα, ρε φίλε, πραγματικά, συγγνώμη. Έγινε, Δήμο, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, φίλε. Έγινε, ρε, να φίλε, σε καλά. Έγινε, να σε καλά. Ναι, πάμε εδώ. Γεια σας. Γεια σου, Αγουστέ. Έλα, Στελάρα μου, έλα. Εμένα, τι λέει. Έλα. Εγώ, Αγουστέ, ένα δεν πράγμα. Δεν βλέπεις, δεν ησυχάζουμε. Ναι. Δεν ησυχάζουμε, έτσι, δεν ησυχάζουμε. Ναι. Ένα πράγμα θέλω να πω. Ναι. Θέλω να είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαστε με ένα τέτοιο κυρίω θέμα που μικρύνει πάρα πολύ το σύλλογο. Ναι, ναι. Να είναι η τελευταία φορά, δεν ξέρω ποια σαβούρα, ποιος στέει. Δεν μας αρέσει, όποιος στέει θα. Όποιος στέει τον μπούλο τελείωσε να πραγματιστεί και οι υπόλοιποι. Δεν έχει, δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Εκεί μέσα ο καθένας πρέπει να ξέρει τη δουλειά του τελείωσε. Ο σύλλογος είναι πολύ μεγάλος, σε παρακαλώ, πολύ μεγάλες ευθύνες. Μα σε παρακαλώ, τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο οργανισμό. Διακυβεύονται εκατομμύρια, διακυβεύονται ψυχές, διακυβεύεται η ιστορία ενός συλλόγου, διακυβεύονται κάθε φορά. Τόσα πράγματα. Δεν γίνεται τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για ένα απλό, ένα απλό πράγμα. Μα είναι γελίο, η ομάδα έβγαλε αντίδραση με ένα διπλό στο Καρασκιάκι που τους πας στο Αίγυπτο. Τεράστιο. Πας κάνεις σου παλία, χθες με μια πολύ καλή εμφάνιση. Γιατί εγώ δεν μόνο το δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο είχα κόσμο. Παρά τις απουσίες. Έτσι, τις πολλές απουσίες. Τι απουσίες, εδώ μιλάμε τώρα, φίλοι, ότι η ομάδα είναι πρωταθλήτρια στους τραυματισμούς. Και γι' αυτό κάποιοι ευθύνονται, έτσι. Και γι' αυτό, άλλο και αυτό. Άλλο αυτό το σκέλος. Ο Πέλκας, παιδιά, τώρα... ο Πέλκας πού είναι, παιδιά, τι έπαθε ο Πέλκας? Ναι. Κωστή, δεν ο Πέλκας τι έγινε, ρε παιδιά? Έχει φέρει τα καλύτερα μηχανήματα από κατάσταση και να έχει στους τραυματισμούς. Έτσι δεν είναι? Συμφωνείς? Όχι, συμφωνώ. Γίνεται να μην συμφωνώ, ρε Στέλιο. Τι μου λες τώρα? Γιατί ακούμε ότι ό,τι πιο σύγχρονο έχει εκεί στην Έμεση, σήμερα το έχει φέρει. Και να έχει τώρα τόσους τραυματισμούς. Κάτι γίνεται λάθος τώρα.
Ξύλο μάλλον φέρει επαγγελματίες τελείως, Ιβάν, δίνεις τόσα πολλά λεφτά και δεν μπορείς να ησυχάσεις εσύ και ο κόσμος. Σκέψου τώρα τον άνθρωπο τον, να τον παίρνουν τηλέφωνο και να του λένε το και το. Δηλαδή μετά από αυτή τη χρονιά, με όλα αυτά που έχουμε περάσει. Πρέπει να έχει πάσει ό,τι έχει μπροστά του. Φίλε, με όλα αυτά η χρονιά ήταν ένας διαρκής πόλεμος νεύρων, αντοχής. Ήταν μια χρονιά στα κόκκινα, μάχη λυσαλέα εις βάρος μας, να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει κοιλίδα, δεν υπάρχει λεκές, ότι είμαστε καθαροί, ό,τι έχει γίνει σκευωρία. Να βγαίνεις από αυτό, να παίρνουμε ανάσα, βγάλαμε το κεφάλι έξω από το νερό και πήραμε στα πνευμόνια μας αέρα και να είναι άσχετες οι δύο περιπτώσεις μεταξύ τους, έτσι. Αλλά να γίνεται τώρα αυτό. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Ναι, επειδή δεν είμαι σίγουρος. Αφήστε μας λίγο να ησυχάσουμε, να πούμε. Το είπες, αλλά το κατάλαβα. Αν κάνει έσταση, πάμε και μείον τρεις και τον αγώνα χάνουμε. Χάνεται το χθεσινό παιχνίδι, μηδενιζόμαστε και μείον τρεις. Άρα πάει δεύτερη θέση, ξεκάθαρα. Ό,τι και να γίνει μετά. Έτσι. Και να χάσει και να κερδίσει, δεν υπάρχει τίποτα. Κατάλαβα. Δεν υπάρχει. Αφού είναι, σου λέω, μηδενισμός χθες το παίρνει το μάτς η ΑΕΚ, άρα και το μείον τρεις και πάει έτσι η ιστορία. Αν κάνει έσταση. Κατάλαβα. Έτσι. Έγινε ο Κωστή. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Είπα, Γιάννη μου. Το είπα και νωρίτερα, το διευκρινίζω γιατί στο μετέφεραν έτσι όπως το αυτό είπα. Ότι εμείς σαν ΠΑΟΚ δεν θα το κάναμε ποτέ. Δεν θα διεκδικούσαμε τίποτα στα χαρτιά, δεν θα κάναμε καμία ένσταση. Το δείξαμε και στην περίπτωση του Ντουρμισάη, το έχουμε δείξει και άλλες φορές. Έτσι, τώρα βέβαια δεν σκέφτονται όλοι όπως εμείς και δεν πρέπει να επαφίεσαι στην καλή διάθεση του άλλου, στην ευαισθησία του ή στον χαρακτήρα του. Όχι. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Κωνσταντίνα. Τι γίνεται, καλά, φίλε. Καλά, φίλε. Τα μυαλά μας πονάνε. Η καρδιά μας πονάει. Μας πονάνε όλα, ρε. Έπρεπε να βάλω quiz σήμερα. Ποιος κοιμήθηκε πάνω από μία ώρα. Για να ακούσω την απάντηση, τη γνωστή. Αυτός ήταν. Εγώ κοιμήθηκα πάνω από μία ώρα γιατί το έμαθα το πρωί. Πρόλαβες. Αλλιώς δεν θα κοιμόμουν. Πρόλαβες. Πρόλαβα, κοιμήθηκα. Είχα πιει κάνα 2-3 μπύρες και πρόλαβα, κοιμήθηκα. Το άκουσα το πρωί. Αλλά από το πρωί δεν μπορώ να ησυχάσω. Ρε φίλε, ας πω, καταρχήν είναι εύκολο να βρεις και στο έχει κάνει. Έγινε, ήδη βγήκε στα site. Ναι. Ποιος? Ο γιατρός Παπασούλης. Μόνο γιατρός φταίει. Ο γενικός διευθυντής δεν φταίει. Περιμένουμε. Τι σημαίνει γενικός διευθυντής? Κώστα, με ρώτησες και σου απαντάω. Okay. Σε πρώτη φάση βγήκε αυτό το όνομα, το διαβάζω στο ΙΜΠΑΟΚ και έπεται συνέχεια. Δεν είναι ενός ανθρώπου μόνο, από ό,τι καταλαβαίνω λάθος. Και μετά λένε, ρίχνουν κάτι, φταίει όχι ο Σαββίδης, όχι ο Γιωργάκης, όχι ο Έτσι, μιλάνε και υποτιμητικά. Τι να σε κάνει, ρε φίλε. Άντε πες μου ποιο να εμπιστευτεί τώρα μετά από αυτά που έχει γίνει. Ποιο να πάρει, ΠΑΟΞΙ. Που λένε βάλτε ΠΑΟΞΙΔΕΣ που να έχεις συμβολάτρες να πάρει, να τους πάρει όλους ξένους. Άι, πες τι να κάνει. Και η ομάδα τώρα είναι καλός ο προπονητής, οι παίκτες κάνουν ή δεν κάνουν. Αυτό που την προσπάθεια που κάναν, φίλε, με αυτά που έχουν τραβήξει και που βγήκε δεύτερος αγωνιστικά μέσα στο χώρο, πρέπει να τους πούμε και μπράβο, φίλε. Συγκινητική. Έβλεπα χθες πάλι κοντινά πλάνα τον Μαουρίσιο. Πες μου έναν τραυματία φέτος που να γύρισε σε λιγότερο από 2 μήνες. Είπα λίγο, 2 μήνες, να πω 3. Κάποιοι δεν έχουν γυρίσει ακόμα. Κατάλαβες. Και δεν μιλάμε για χιαστούς, να πάθαν χιαστό, που στο χιαστό ο Βιερίνη γύρισε στο εξάμηνο. Και αυτοί έχουν γυρίσει με θλάσεις ή τις κατά έχουν και γυρνάνε μετά από 3-4 μήνες. Με πρόβλημα και εκεί, φίλε, και εκεί μεγάλο θέμα. Κατάλαβες. Τεράστιο. Δύο μάτς, Λαράκη, τα είδα. Ακούς, να μην πω, ή 2 ή 3 μάτς νομίζω είναι. Νομίζω είναι το τρίτο μάτς τώρα που παίξαμε ακριβώς, ξεκίνησε με την ίδια δεκάδα. Σωστό. Ούτε, και, το ίδιο σύστημα. Και παρόλα αυτά και το ίδιο σύστημα και βλέπεις η ομάδα πήγε να έχει μια απόδοση. Αφήστε μας καλά τώρα. Άντε μη μας τρελαίνετε να πούμε. Τέλος πάντων. Το αγωνιστικό είναι άλλο σκέλος. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει είσαι χαμένος. Είτε γίνει ένσταση είτε όχι. Έτσι, αυτό που το περάσανε. Το είπα. Δηλαδή θα σου λένε ότι ας πούμε ότι και καλά. Δεν ξέρω γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει το μάτς. Και εγώ έτσι νομίζω. Με τέτοιο άμα δεν θεωρημένα πήρξες, τα... συνένεση υπάρχει πριν. Συνένεση. Τώρα γιατί οπότε, μετά... λογικά δύσκολο να το κάνει. Απλά θα σου έχει τη δίωση πήξεις κάτι. Είπες εγώ δεν έκανα τίποτα. Άρα είσαι σαν υποχρεωμένος. Κατάλαβες. Να ξέρεις ότι εγώ αυτό είδες έκανα... Τώρα, αυτό είναι. Από είσαι πάλι χαμένος. Αυτό λοιπόν, είναι. Διώξεις όποιους δεν κάνουν. Κάνε ένα ξεσκαρτάρισμα. Όποιοι δεν κάνουν. Στηρίξτε την ομάδα. Στηρίξτε το Σαββίδι. Μην κράζετε με το παραμικρό. Εντάξει, αγαπήστε λίγο την ομάδα. Το που λέμε. Με τα λάθη και αυτά. Στις τραβές της ομάδας να είμαστε περισσότερο δίπλα. Είδατε ότι βγαίνοντας μετά το ΚΑΣ. Μετά το ΚΑΣ και την απόφαση που βγήκε
είδατε πόσο άλλαξε όλη η ψυχολογία. Δηλαδή, αν λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα πάμε και θα κάνουμε διπλό στο Καραϊσκάκης και θα κάνουμε ένα σβηστό χ μέσα στην ΑΕΚ. Για νίκη ήταν το μάτι. Έτσι, που, και και χθες μπορούσε. Δηλαδή, του Στόχ, η σουτάρα ήταν λίγα, λίγα χιλιόστα. Και ο Σβιντέρσκι, άμα τη σπάσει το Στόχ, είναι μισό γκολ. Και ο Σβιντέρσκι και του Τζόλι το σουτ. Και του Τζόλι και του Μπίσβα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ένα τελευταίο. Τι ήθελα να πω τώρα. Ήθες να πεις ότι περιμένουν άλλοι τέσσερις, ευχαριστώ πολύ. Περιμένουν άλλοι τέσσερις, πολύ. Γεια σου Κωστάκη μου. Ηρεμία. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ναι, γεια σας. Δεν έκανα διάλειμμα παιδιά. Θα πάω κατευθείαν, ναι, γεια σας. Εδώ καίγεται η εταιρεία ρε φίλε τώρα. Ω, καλό το παιδί. Ναι. Πριν τρεις μέρες έκανε δήλωση σε συνέντευξη ο Κυριάκος Κυριάκος και λέει τρεις φορές μέσα στο κορονοϊό μας έστειλαν το ΣΔΟ έτσι. Ναι. Δηλαδή τα στελέχη θα ήταν ενημερωμένο ότι πάνε με φυτευτά στοιχεία, μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Ναι. Κοιτάξτε τα χαρτιά σας, όχι σωστά να είναι. Ελέγξτε τα πάντα. Σωστά. Ναι, ναι. Τρεις σωστά και πάνε και να μας φυτέψουν τεχνητά ιστορίες και βορίες και αυτά βέβαια. Και δεν ναι. μπορεί αυτός ο κύριος γιατρός είναι τι είναι, δηλαδή να μην ήξερε, δηλαδή τώρα ζούμε στην εποχή του e-government που λέει, με ένα email γίνονται όλα από το σπίτι και από τους υπολογιστές. Εδώ τελευταία με έχει την κάρτα ανεργίας, έχουν κάνει ηλεκτρονικά να ανεώνεται, ναι, ναι. email, από το σπίτι. Να μην την ξεχάσεις και ξανακάνεις ναι. χαρτιά από την αρχή και ήταν μπέρδεμα μέχρι πέρσι. Δηλαδή είναι δυνατόν. Και φυσικά έγινε προσυνεννόηση πριν τον αγώνα, έτσι. Πέσαν τηλέφωνα και εντάξει, δεν έχει κανένα λόγο η ΑΕΚ τώρα, άσε τώρα, εντάξει. Έχει βαριά και αυτή τα κρίματά της, τώρα δεν είναι για τέτοια. Να συνεχιστεί και εγώ πιστεύω από του χρόνου, βλέπω και πολύ αυστηρή ποινή σε αυτό το θέμα, έτσι. Μείον τρεις αφαίρεση και δηλαδή, δεν ξέρω, εδώ κάναμε να κάνουμε αμάν με αφαιρέσεις και τιμωρίες έδρας για άλλα ζητήματα βίας. Και τώρα για, το, για αυτό το θέμα, δηλαδή εγώ πιστεύω θα είναι ο τελευταίος ο ΠΑΟΚ που θα τιμωρηθεί έστω και σαν επικοινωνιακά έχουμε φάει μεγάλη ήττα, έτσι. Πιστεύω ο ΚΑΠ θα αλλάξει από του χρόνου και να βλέπεις ότι θα υπάρχει ένα χρηματικό πρόστιμο για αυτό το θέμα. Αλλά πάλι ο ΠΑΟΚ θα είναι ο τελευταίος που θα τιμωρηθεί έστω και επικοινωνιακά. Λοιπόν, ψυχραιμία παιδιά, δεν μπορεί τώρα δηλαδή μια επιχείρηση, ένας, μια ιστορία 100 χρόνων τόσος λαός για ένα χαρτί που καλά, αυτό... είναι λάθος, εννοείται, αμέλεια σίγουρα, δεν το συζητάμε. Εννοείται, δεν τα κρεμίζουμε. Και βέβαια να έχουν το νου τους όλα τα στελέχη, οι τύποι μας κυνηγάνε, όχι φυτευτά, τιμολόγια, όχι λογιστικά, μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Πόσες φορές σε χαρτιά έχει χάσει ο ΠΑΟΚ τώρα, να μην πάμε στο φαξ πριν 16 χρόνια, δηλαδή κανονικό κυνήγημα. Κανονικό. Και μετά βλέπεις άρα τα λάθη μας... ποια ομάδα με τόσο λαό δεν είναι σε ομίλους Champions League 30 χρόνια τώρα, έτσι. Ναι. Είμαστε στο Ελλαδιστάν, καλημέρα σας. Σε ευχαριστώ, καλημέρα. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι, καλημέρα. Έλα, έλα Κωστή. Ναι. Σπύρος από Βέρη. Έλα Σπύρο, έλα, έλα φίλε μου. Τι... καλά, τι να κάνω, να, εδώ, συζητάμε. Δεν ησυχάζουμε, λοιπόν, δεν ηρεμούμε, το, τα μυαλά μας πραγματικά πονάνε. Να πεις έχω ό,τι να θες. Έχω να πω δύο πράγματα. Ναι. Ένα είναι να ξυλωθούν όλοι από εκεί μέσα, όλοι. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, όσοι έχουν ευθύνες για όλα όσα έχουν συμβεί στον ΠΑΟΚ. Ναι. Μου επιτρέπεις μισό να... δευτερόλεπτο. Επειδή ναι. δεν μου αρέσει το τσουβάλισμα, ούτε φίλους έχω εκεί, ούτε συγγενείς, ούτε τίποτα. Να ξυλωθούν όσοι έχουν ευθύνη. Το, να φύγουν όλοι. Υπάρχουν παιδιά μέσα τα οποία δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ έτσι, και είναι σωστοί στη δουλειά τους. Δεν καταλαβαίνω. Επειδή ναι. κάποιος δηλαδή έκανε τη μαλαμπίμπιπ. Το να ξυλωθούν όλοι είναι εύκολο να το λέμε. Δεν μου αρέσει το τσουβάλιασμα. Το ξαναλέω, δεν έχω κανένα γνωστό. Απλά υπάρχουν όχι, άνθρωποι μέσα που δίνουν όλη τους την ψυχή για την ομάδα. Έτσι, και ναι. δεν είναι σωστό να λέμε να φύγουν όλοι. Επειδή ένας δηλαδή έκανε τη μαλαμπίμπι στην τάξη, να φάει όλη η τάξη αποβολή. Όχι, δηλαδή θα τη βάει την αποβολή αυτός που έκανε το λάθος. Έτσι, αν είναι ένας, αν είναι πολλοί, όποιοι είναι. Όλοι. Έλα. Όσοι έχουν ευθύνη, κλείνω. Αυτό είπα. Παρένθεση. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Έλα. Για να κλείσω και για να κλείσω. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε καμιά υποχρέωση στην ΑΕΚ. Αυτοί μας κλέψανε πρωτάθλημα πολλών εκατομμυρίων. Καμία δεν έχουμε υποχρέωση στον Τίγρη. Έτσι, αν δεν μας κάνει αυτό που λέμε ότι πρέπει να έχουμε υποχρέωση. Γιατί να έχουμε υποχρέωση. Μας κλέψανε πρωτάθλημα, ρε. Μας κλέψανε όλα τα λεφτά. Μας κλέψανε τι δεν μας κλέψανε. Ναι. Αυτά δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν αυτά. Σε παρακαλώ. Να εξηλειωθούν με αυτό. Ναι. Δε, πολύ. Όχι πολύ, φίλε, πολύ στη ζυγαριά ούτε, όχι, δεν αλλάζει για μένα, Σπύρο. Έτσι, τι να εξηλειωθούν. Εγώ έτσι το βλέπω. Είναι ένα κλεμμένο πρωτάθλημα και αυτό δεν αλλάζει.
Του τη χαρίζω ναι. τη δεύτερη θέση, άμα είναι να. Αλήθεια τώρα, σοβαρά μιλάς, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό θα θέλουν να πούνε. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι θα θελήσουν να το βάλουν στη ζυγαριά και να πούνε, είδατε εμείς. Ακριβώς. Δεν πάει ακριβώς, έτσι όμως. Το κλεμμένο πρωτάθλημα παρεμένει κλεμμένο πρωτάθλημα. Τέλος. Αυτό που κάνουν αυτοί είναι πολύ χειρότερο από αυτό. Δηλαδή, θέλουν να εξηλειωθούν με αυτό. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Έγινε Σπύρος, ευχαριστώ. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά, καλά. Να σε καλά. Άγι. Δεν πήγα διάλειμμα για να μην σας διακόψω τον Ιρμό και τις γραμμές. Θα πάω κατευθείαν. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα για να παίξουν διαφημίσεις. Ναι, γεια σας. Έλα, Κωστή, κανείς. Καλώς τον. Έλα, Αντώνη. Εγώ έχω μια πορεία. Γιατί και εγώ ήμουν σε προσφυγική ομάδα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν υπάρχουν κανονικά δελτία, να ξεκινήσει διαιτητής παιχνίδι. Ιδιαίτερα ο Ολλανδός που είναι απόλυτα τυπικός. Γιατί σε περίπτωση που ένας παίκτης μας έβρεχεται κάτω και πάθαινε του βουρτζά που λέει ο λόγος ή έφραγμα ή το οτιδήποτε, νομικά... Στο λαιμό του το ήταν κρίμα. Κάλυτος, φυσικά. Ήταν ακάλυτος διαιτητής. Ναι. Άρα υπήρξε συνένεση πριν, Αντώνη, αυτό λέμε. Ότι... Ναι, δεν μπορεί να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να υπάρξει... Ναι, τα δελτία μπορούν να θεωρηθούν ανά πάση στιγμή. Δεν είναι ότι υπάρχει σε μια υπηρεσία και τα αναλύονται. Δεν γίνεται να ξεκινήσει. Αφού ήταν τόσο σίγουρο ότι μπορεί να το πάρει τότε στα χαρτιά, γιατί δεν το πήρε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και περίμενε να γίνει το παιχνίδι. Λες ότι θεωρήθηκαν δηλαδή πριν. Ναι, ότι θεωρήθηκαν τα δελτία. Μπορεί ο γιατρός του αγώνα, ας πούμε, να τα θεωρήσει αυτός. Ναι. Ναι, δεν ξεκινάει αγώνας αν δεν υπάρχουν θεωρημένα δελτία. Τότε γιατί η ΑΕΚ βγαίνει μετά και λέει ότι υπήρχε το θέμα. Η ΑΕΚ. Τι, ότι μας, να μας κάνει τη χάρη, ναι. Αυτό. Ναι, ρε Κωστή, ναι. Τώρα, σοβαρά τώρα, ρώτα και κάνε που είναι διαιτή, φτάσουμε, ναι. Να σου λέω ό,τι να είναι. Ναι. Να ξεκινήσει αγώνα χωρίς δελτία. Και είχαμε το ίδιο πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό, ιδιαίτερα ο Ολυμπιακός που ψάχνει και την τελευταία λεπτομέρεια. Και δεν, μας, δεν το πήραν χαμπάρι εκεί. Αν το παίρνανε, άσε, θα είχαμε άλλα θέματα. Τι δεν πήραν χαμπάρι, ρε παιδιά. Ναι. Τι θα πει δεν πήραν χαμπάρι, γιατί ψάχνουμε και την τελευταία λεπτομέρεια. Και δεν το πήραν χαμπάρι, οι Έλληνες διαιτητές τώρα, είστε σοβαροί. Κι όμως. Και ίσχυε και εκεί. Μα όχι, βγαίνει αυτό, είναι εξακριβωμένο. Ναι. Το ίδιο θέμα υπήρχε και εκεί. Ναι, ποιο θέμα. Το οποίο... Συγγνώμη, εσύ ξέρεις κάποιον να ξεκινάει παιχνίδι χωρίς να έχει δελτία υγείας. Τώρα ήταν ένα διαιτητήριο κόστος, πάρε δεν έχετε εκεί πέρα. Θα σε πει τι ξεκινάς. Δηλαδή, αν γίνει αυτό εκεί πέρα, άμα επίσης, όταν μια ομάδα συνεννεί σε κάτι, ουσιαστικά θα είναι το δικαίωμα για ένσταση. Δηλαδή, εγώ αν μάθω ότι έχει εσύ αυτό το πρόβλημα και δέχομαι να ξεκινήσω το παιχνίδι, ένσταση τι σημαίνει. Ότι ναι. Η συνένεση, ότι ναι. Η συνένεση ότι γίνεται πώς, γραπτά, προφορικά, λόγο με λόγο, δεν ξέρω. Συγγνώμη, συνένεση δεν είναι όταν ξεκινάς το παιχνίδι. Ναι, αυτό είναι το στα λόγια. Δεν υπογράψαν κάτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν γνωρίζω. Ναι. Το τυπικό του θέματος δεν το γνωρίζω. Ναι, εντάξει. Εγώ θα πω. Θα πάω το θέμα μπροστά και θα πω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Και στο λέω εγώ. Ναι. Ήτανε, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Ναι. Υπάρχει. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχει ξεκινήσει παιχνίδι χωρίς να υπάρχουν δελτία. Γιατί υπάρχει τρομερό νομικό κενό σε περίπτωση που ένα παίκτη πάρει κάτι. Όταν και ένα διαιτητή δεν έχει ένα διαιτητή εκεί πέρα για να τον πάρετε ένα τηλέφωνο να σας πει. Θα το κάνουν οι επόμενες εκπομπές, αδερφέ. Όλοι με αυτό θα ασχοληθούν σήμερα, να ξέρεις. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Προτιμώ να μιλήσετε εσείς. Ναι. Κωστή, έτσι όπως το κάνουν το πράγμα, θα μας κάνουν στα 40 μας να σκεφτούμε πολύ σοβαρά να θέλουμε να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα που λέγεται ΠΑΟ. Γιατί πλέον έχει καταδύσει να είναι ζημιογόνο για την ψυχική και για τη σωματική μας υγεία αυτό το πράγμα. Έγινε, Αντώνη, σε ευχαριστώ. Εμείς έχουμε ξέρει τόσα χρόνια πώς είναι και τι. Άστο, μην το συζητάς. Άστο. Πάρα πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα. Έγινε, φιλαράκι. Σε ευχαριστώ. Άρα, να σε καλά. Πάμε, παιδιά, μην καλείτε άλλο. Αυτές οι τέσσερις γραμμές που είναι μέσα, γιατί πρέπει να πάω. Δεν έκανα διάλειμμα. Σε 9.30 θερμή παράκληση. Ούτε χορηγούς είπα σήμερα, ούτε τίποτα. Ναι, εδώ έπεσε, πάμε εδώ. Και εδώ, ναι. Λέγομαι. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Ακούω συνέχεια που λέτε... Το όνομά σου? Ότι... Κώστας. Ναι. Τι ομάδα είσαι? Άρης. Άρης. Ναι. Ναι. Ακούω συνέχεια που λέτε ότι ο ΠΑΟΚ δεν κάνει ενστάσεις και ότι κερδίζει, παίζει τα παιχνίδια στο χορτάρι. Ναι, στο θέμα του Τουρμισάη γνώριζε και δεν έκανε καμία... Στο θέμα του Τουρμισάη που έχετε δώσει 2-3 φορές παράδειγμα από ό,τι άκουσα, δεν είχε δικαίωμα να κάνει ένσταση γιατί είχαν περάσει 48 ώρες.
Το γνώριζε πριν τις 48 ώρες. Δεν το ξαναναφέρετε αυτό. Ναι, το γνώριζε πριν τις 48 ώρες το θέμα, αλλά δεν έκανε. Δεν γνώριζε τίποτα. Μετά βγήκε αυτή η είδηση. Εγώ ξέρω ότι γνώριζε. Τέλος πάντων, εντάξει, θα διαφωνήσουμε τώρα, δεν πειράζει. Δεν κάνει ο ΠΑΟΚ ενστάσεις, εδώ γελάμε. Ευχαριστώ, γεια. Έγινε, γελάς όσο θέλετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ ξέρω ότι μπορούσε και δεν το έκανε εκεί, σε αυτή την περίπτωση. Πάμε εδώ και στην τελευταία. Ναι, όχι. Λοιπόν, παιδιά, έτσι κι αλλιώς, πάμε προς το τέλος. Να κάνω επίλογο να πω το εξής. Τίποτα δεν αναιρεί όλα όσα έγιναν πριν 2 χρόνια. Τίποτα. Δεν σβήνει, δεν μπαίνει σε καμία τραμπάλα, δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Τίποτα δεν σβήνει. Έτσι. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πάρα πολύ σύντομα. Νομίζω θα αυτός που είναι υπεύθυνος αξιλωθεί, αυτός ο οποίος διέπραξε σοβαρό λάθος, εγώ λέω και θέλω να πιστεύω από αμέλεια, από λάθος και όχι από εσκεμμένο δόλο, λέω, θέλω να πιστεύω, βέβαια σου δίνει το δικαίωμα να πεις ότι την ομάδα τη βλάπτει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Θα πούμε περισσότερα στις 2 το μεσημέρι, που θα επικοινωνήσουμε και με τον Κώστα Βασιλόπουλο, να πάρουμε και τη δική του γνώμη. Θα κλείσω λέγοντας και στον τελευταίο φίλο και σε όποιον θέλει. Στα χαρτιά εμείς τίποτα δεν πήραμε. Ποτέ δεν κάναμε καμία προσπάθεια να πάρουμε μάτς και να έχουμε χάρτινους τίτλους. Καλύτερα χωρίς παρά έτσι. Αλλιώς τα είχαμε τις ευκαιρίες και εκεί που θέλαμε. Ξεκάθαρα. Αν ήταν ανάποδα η περίπτωση, όπως το ξαναλέω ήταν στην περίπτωση του Ντουρμπισάη και όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε περίπτωση να πούμε στην ΑΕΚ ότι ξέρεις κάτι, εμείς αφού δεν σας κερδίσαμε, θα κάνουμε μία ένσταση για να το πάρουμε στα χαρτιά. Αυτό λέμε εμείς όμως. Είναι το δικό μας σκεπτικό. Είναι η δική μας ιδιοσυγκρασία, η δική μας ιδεολογία, το δικό μας DNA. Το τι θα κάνει η ΑΕΚ είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως, να είναι Κυριακή κοντή γιορτή, δηλαδή σύντομα θα γνωρίζουμε. Η ζημιά έγινε, αυτό είναι δεδομένο. Όλο αυτό και αναστατώνει τον οργανισμό και πάλι σε δεύτερη μοίρα περνάει το αγωνιστικό. Και εκεί που ο κόσμος ξαναβρήκε την ψυχολογία του, ξαναβρήκε το χαμόγελό του με τη δικαίωση από το ΚΑΣ, με το διπλό και το σπάσιμο του αίτητου απέναντι στο Γαύρο, με το σβηστό χ που η ομάδα στην ουσία εχθές πετυχαίνει αυτό που θέλει, αυτό που είχε απομείνει από τους στόχους της, έρχεται τώρα πάλι αυτό να μας κάνει άνω κάτω. Χωρίς κανένα λόγο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και επίσης θέλω να είμαι έντιμος απέναντί σας, δεν μας φταίει κανένας τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση. Δεν θέλω να τα βάζουμε όλα στον ίδιο τορβά. Εκεί που φταίγαν οι άλλοι, εκεί που φτιάξαν, εκεί που σχεδιάσαν, εκεί που λασπώσαν, εκεί που κάνανε σκευωρίες, φταίγαν οι άλλοι. Εδώ δεν φταίει κανένας, φταίμε εμείς, τέλος. Φτάσαμε στο τέλος, έρχεται Σταύρος και Μπάμπης, Κόλκας και Μπατμανίδης, ψυχιατρίο, εμείς θα τα πούμε στις 2. Σας φιλώ, σας χαιρετώ.